καλησπέρα στο ακροατήριο του αθλητικού Λίμπερο 107,4. Άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα στον αέρα της πόλης, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 11. Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από το μικρόφωνο. Ο Τάσος, λόγω της δουλειάς του σήμερα, δεν μπορεί να είναι μαζί μας και μαζί σας. Μέχρι αργά, μέχρι πριν λίγη ώρα δούλευε. Στο να αφήσουμε να ξεκουράσει τον άνθρωπο, εντάξει. Είναι μεγάλος άνθρωπος, εξάλλου. Εντάξει, και εσύ μεγάλος άνθρωπος αμέσως. Εντάξει. Για τον πονέ ανία. Και γιατί και εμένα λέω, κι εγώ. Ούτε εσύ είσαι μεγάλος, ούτε ο Τάσος είναι μεγάλος. Παπουδίζω, τι δεν είμαι μεγάλος. Εντάξει. Άμα βγούμε στον δρόμο, μπορεί να μας πάρει συνομήλικο. Ναι, όχι, συνομήλικο δεν μας περάσει. Ναι, εντάξει. Συνομήλικο δεν μας περάσει. Εντάξει, είπαμε, μην το ξεφτιλίζουμε. Δείχνουμε λιγότερο από αυτό που είμαστε, αλλά όχι τόσο. Συνομήλικο εσύ είσαι. Εντάξει, ρε παιδί. Δείχνει 25-26. Εγώ δείχνω 30. Εντάξει. 5-6 χρόνια διαφορά, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Καλά, ένα δίκιο το ιστό που το λες και το ξανασκέφτομαι. Ευχαριστώ. Όπως καταλάβατε, έχω συντροφιά μου εδώ. Τον Στέλιο Παπαντονίου από το ΠΑΟΚ ΔΕΟ. Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται έξω, πρέπει να γίνεται ένα μικρό χαμούλη, έτσι. Είδα πολύ αμάξι. Γίνεται χαμούλη, έχει κίνηση. Εκεί ήμασταν τυχεροί που φτάσαμε στην ώρα μας, γιατί ακόμα θα μας περιμένατε. Ναι, εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Αυτά γίνονται. Απλά είδα πολύ κίνηση, ιδιαίτερα και στην Εγνατία. Η πάλι πορεία είχε. Ναι, εντάξει, κατάλαβα. Τώρα είχε πορεία λόγω και τη απόφαση που βγήκε το πρωί με την δίκη τη Χρυσή Αυγή. Πού είναι τα γραφεία, δεν ξέρω πραγματικά πού είναι τα γραφεία έτσι. Τώρα ακριβώς πού είναι δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Να σου πω κάτι, από τη μία λέω και εγώ καλά που δεν μπλεκόμαστε με τα πολιτικά. Από την άλλη λέω και είναι και αυτό σωστό ότι αυτοί που μας κυβέρνησαν, και το λέω πρώτος για τον εαυτό μου έτσι, αυτοί που μας κυβέρνησαν όλες αυτές τις δεκαετίες πόνταρα σε κάτι βλάκες σαν και εμένα. Σαν και εμένα που επίσης δεν ενδιαφερόμουν, ας πούμε, για τα πολιτικά και ψήφιζα ό,τι να είναι. Η αλήθεια νομίζω είναι κάπου στη μέση. Λοιπόν, αυτά όμως είναι άλλα. Εμείς είμαστε εδώ στον Αθλητικό Λίμπερο 107,4 για να μιλήσουμε για τις ομάδες μας, για τον Άρη, για τον ΠΑΟΚ, για τον Ηρακλή, για τον Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Γάλλο, Προοδευτική. Πήγα λίγο πιο παλιά τώρα. Προοδευτική πρόλαβες εσύ, δύσκολα. Εκεί. Δύσκολα, ναι. Να δεις ντέρμπι. 2004 εκεί όπου υπήρχε, πού βολόδερνε. Δεν θυμάμαι, είναι αυτό καλό να μας βοηθήσουν οι φίλοι. Ποιο ήταν εκείνο το πρωτάθλημα, ποια χρονιά που υπήρχαν, πόσες ομάδες από την Αθήνα υπήρχαν, ρε παιδιά, 11. Ζαλίστηκες, έτσι. Ναι. 9 ήταν σίγουρα, ή 9 ή 11. Στις 18 υπήρχε Προοδευτική, Ιωνικός, Εγάλο. Τον Ιωνικό και το Εγάλο το πρόλαβα, ειδικά το Εγάλο, που ήταν και ο Χατζάρας εκεί. Ναι. Αυτό το πρόλαβα. Προοδευτική, Ιωνικός, ξέρεις τι γινότανε. Εντάξει τώρα. Δεν ξέρω. Ναι, άσε, Far West. Far West. Έχω προλάβει και Χαλκιδόνα. Πρόσεξε, ωραία σε. Μπράβο, ρε Στέλη. Χαλκιδόνα, ξέρεις ποια ομάδα είναι. Ο σημερινός Ατρόμητος. Μπράβο. Ο σημερινός Ατρόμητος. Ναι. Ναι. Γιατί την ξεχνάμε τη Χαλκιδόνα. Η Χαλκιδόνα, ο Ατρόμητος μάλλον. Συγχωνεύτηκε κάτι τέτοιο, είναι. Απορρόφησε τη Χαλκιδόνα. Έτσι, η Χαλκιδόνα είναι ο Ατρόμητος στην ουσία. Τα ξεχνάμε μερικά πραγματάκια. Είναι μετά από χρόνια που να τα θυμάσαι. Δηλαδή. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά λέμε ότι κάποια τέτοια σημαντικά πρέπει να τα ξεχνάμε. Ποιο άλλο να δει. Καλά, δεν μιλάω για Καστοριά, για Δόξα Δράμα, για Σέρες, αυτές οι ομάδες. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Η Δόξα Δράμα πρέπει να είναι η τελευταία που έχει παίξει Αλφα Εθνική από αυτές. Ναι, που έπαιζε στο Καφτατζόγλιο. Ναι. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Είχα πάει να δω Καφτατζόγλιο, Δόξα Δράμα. Εσύ δεν πρόλαβες. Εγώ ήμουν μικρός. Πάω γηπεδούχος στο Χαριλάου. Όχι, αυτό δεν το πρόλαβα. Αυτό το ξέρω μόνο σαν γνώση και από αυτό που έχω ακούσει αριστερά-δεξιά, ρε παιδί μου. Ναι. Από μπομπάδες και. Είναι, αν θυμάμαι καλά, όταν έπεσε η κερκίδα στην. Στην 7, στην Τούμπα, ναι. Ο Άρης έδωσε το γήπεδο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, είχε πάρει, είχε πάρει και ο Άρης το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πότε έγινε. Με την Περούτζια. Με το Βρίζα. Δεν την είχε πάρει ο Άρης το γήπεδο. Το έδωσε η UEFA. Α, εντάξει. Ναι, α. Όπως σήμερα θα. Ωραία, ξεκίνησε η εκπομπή. Θυμάμαι κάτι πυλώνες που ήταν. Κάηκαν οι πυλώνες για να μην γίνει το μάτς και κάτι λάμπες καήκανε. Άστα τώρα, Στέλιο. Άστα. Δεν ξέρω το πώς κατέληξε ο Άρης στην Τούμπα σε εκείνο το μάτς. Ξέρω λόγω ότι UEFA. Έγινε για κάποιο στην λόγο στην Τούμπα. Και ήταν μάλιστα όταν ήμασταν στην Τούμπα, ήμασταν μέσα στο γήπεδο. Εγώ ήμουνα δίπλα στην 4, πια είναι η 5. Ποια θα είναι δίπλα στην 4. Στην 5 ήμουνα. Και εκείνη την ώρα, ήμασταν με το τραζιστοράκι τότε, τελείωνε ο ΠΑΟΚ μέσα στην. Εκείνη την ώρα έπαιζε, τελείωνε μέσα στην Ντέμπρετσεν παίζατε και αποκλειώσασταν από την Ντέμπρετσεν και ήμασταν μέσα στην τρελή χαρά, να σου πω την αλήθεια. Ή λίγο πριν είχε τελειώσει, ρε παιδί μου, τι χαρά.
Τσίχαρα. Και μετά είστε βέβαια αποκλειστήκαμε κι εμείς. Ναι, έκανε και την. Καλά, 2-0 είχε χάσει εκεί μέσα. Ο Άρης είχε. Η ομάδα τότε που είχε ο Άρης ήταν άστα να πάνε. Μπάνε. 2-0 και στο πρώτο μας είχα πάει και η Ιταλία. Έχει πάει και στην Ιταλία. Είχα πάει στην Ιταλία. Πολύ κόσμο είχαμε μέσα στην Ιταλία. Εντάξει, χάσαμε 2-0. Με τα πανώ ανάποδα που ήταν. Έχω ιστορίες. Αυτό είναι ωραίο να πεις έτσι να βάλουμε. Θεωρώ στις γιορτές υγεία να έχουμε, πάντα το λέω αυτό, στις γιορτές ας πούμε, που είναι πιο χαλαρές οι εκπομπές, που δεν θα έχει και αγωνιστικές, να πούμε, θέλω να κάνω μια τέτοια εκπομπή. Για εκδρομές και τα λοιπά. Για εκδρομές, έχει έτσι, ενδιαφέρον, ναι. Ναι. Πραγματικά έτσι, εμείς λίγο οι πιο παλιοί να πούμε 3-4 πραγματάκια, οι Ηρακλειδές και οι Παοξίδες και οι Αργιαντοί και λοιπά. Εσύ έχεις και. Έχεις ρε παιδί μου ιστορίες να πεις, εντάξει, γιατί νομίζω ήσουν και στην Ατλέντικο. Καλά, Αθλητικά αυτά πρόσφατα, εγώ σου λέω πριν. Ναι, όχι, πριν. Θέλω να σου πω ρε παιδί. Πρόσφατα, 10 χρόνια πέρασαν. Σχετικά πρόσφατα μπορεί να είναι, απλώς θέλω να σου πω ότι για ένα Αργιανό είναι ενδιαφέρον το να ακούσει την ιστορία από εκεί, γιατί είναι μια σημαντική στιγμή της ομάδας, ας πούμε. Ναι. Όπως και ένας Παοκτής, ας πούμε, βρέθηκε στην πόλη σωστό, όταν νίκησε τη Φενέρμπαχτσε ο Παοκ. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία για να την πεις. Σωστά λες. Εγώ να σου πω ότι στον γκολ του Κόκε. Μόλις είχα 2 μηνών κινητό, εντάξει, το έχω πει 1-2 φορές. Πέταξα το. Άθελα, δεν θέλω να κάνω το μάγκα. Άθελα. Ναι. Να σου πω ότι είχε μείον 10 βαθμούς όταν παίζονταν το μάτς, έτσι. Μείον 10. Και το παλιό γήπεδο της Αθλητικό, που βέβαια μετά το είδα, εγώ δεν το ήξερα, γιατί ήταν και νύχτα. Η πίσω πλευρά, τα επίσημα, από πίσω έχει λίμνη. Αυτό δεν το ήξερα. Λίμνη τώρα έχει το από μαθαίνω. Πίσω. Ναι, τα κάγκελα μέσα στο γήπεδο στάζανε. Για τέτοια υγρασία μιλάμε, στάζανε τα κάγκελα έτσι. Και κρύο και είχα τα χέρια μέσα στο μπουφάν. Και πού να έχω το κινητό ρε φίλε, στο κρατούσα με τα χέρια. Εδώ σκέψε το μπουφάν. Ναι και το κινητό μέσα. Και πας τώρα σε ένα μάτς το οποίο πιστεύεις ότι ρε παιδί μου ας πούμε πριν το μάτς σε παιδιά θα λήξει 2-0. Θέλετε και να χάσετε και 1-2 ευκαιρίες, θα πούμε εντάξει καλά είμαστε. Εντάξει, το θέλω αυτό, δώστο μου, το αγοράζω. Ναι, και στην πρώτη επίθεση βάζουμε γκολ. Δεν σου λέω, δεν έχω πανηγυρίσει. Πιστεύω θα πανηγυρίσω πιο πολύ γκολ από αυτό το πρώτο του Άρη. Πρόσεξε, το τρίτο δεν το πανηγύρισα τότε. Το 2-3 δεν το πανηγύρισα τόσο. Το πρώτο όμως πιστεύω μόνο με τίτλο. Γκολ που θα μου δώσει τίτλο θα το πανηγυρίσω περισσότερο. Και έβγαλα το τρίτο και πέταξα το κινητό. Εντάξει, ήταν μεγάλη νίκη γιατί η Ατλέντικο τότε ήταν κάτοχος του τροπέου. Δεν ήταν δηλαδή μια ομάδα. Δεν με ένοιαζε μετά. Ναι, προφανώς. Μετά σε έλεγε 5-1. Δεν με ένοιαζε. Δηλαδή η στιγμή. Εκείνη την ώρα πάνω στη. Δεν σου λέω τίποτα άλλο Στέλιο. Δηλαδή πιστεύω μόνο γκολ που θα μου δώσει τρόπαιο θα πανηγυρίσω περισσότερο από αυτό. Δεν σου λέω, πέταξα το κινητό, 500 ευρώ κινητό έτσι. Πάει το κινητούλι. Εντάξει, θα έχει το βρει όμω. Το βρήκε ο Φερλάν μετά. Το βρήκε ο Φερλάν. Ξέρετε, με κάνανε μετά. Φωτογραφίες. Ήταν ο Φερλάν την άλλη μέρα, ένα φίλο μου δείχνει το Φερλάν με ένα κινητό έτσι σε μια φωτογραφία και να λέει ευχαριστώ Ζάχο και τέτοια. Μπράβο ρε Φορλάν, χαλάλη σου ρε φίλε. Δεν πήραμε τέτοια χαρά που ούτε με ένοιαζε πραγματικά. Μετά και άλλα, εκείνη η εκδρομή μου στήχησε επί 10 χρηματικός. Αλλά χαλάλη. Άξιζε και είναι και ωραίες στιγμές. Δηλαδή, εγώ το έχω καημό το να πάω κάπου στο εξωτερικό για να δω τον Πάο. Μικρός είσαι, ρε. Δηλαδή, μικρός είσαι, okay, είχα την εμπειρία με παιδιά, το τελικό κυπέλλου. Μην παίρνετε τηλέφωνο, να πούμε εδώ τώρα θα δώσει ρεπορτάζ. Πάω, θα παρακαλέσω πολύ και μετά έχουμε ρεπορτάζ. Άρη, πάνω από μία ώρα θα έχουμε για τηλέφωνα. Θα παρακαλέσω πολύ, μην παίρνετε τηλέφωνο. Έλα, λέγε. Είχα την εμπειρία με το τελικό κυπέλλου πριν 2 χρόνια που πήγα στον τελικό του ΑΚΑ με την ΑΕΚ με το 1-0 του ΑΚΠΟ. Αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Με το μια εκδρομή στο εξωτερικό όχι. Για να δεις ένα ευρωπαϊκό αλλά παιχνίδι. Αυτό δεν είχε και κόσμο βέβαια αυτό το παιχνίδι που λες. Ήταν και λίγο ξενέρωτο. Ήταν ξενέρωτο βασικά, όχι λίγο. Ήταν ξενέρωτο όταν είναι άδειες οι κερκίδες. Βέβαια είναι. Ό,τι να λέμε είναι. Υπάρχει χαρά, αλλά εντάξει. Ναι, δεν είναι. Αλλά ενώ όταν είναι στο εξωτερικό, έχει κόσμο, είναι διαφορετικό το mood. Είναι πιο ωραίο. Ναι, ήταν πολύ ωραία και για να σου πω για να το κλείσουμε αυτό και να περάσουμε και στο χορηγό της εκπομπής στο Live Kitchen, να σου πω ότι μετά από αυτό παίξαμε και με την. Μετά προκριθήκαμε, ήταν χειμώνα, τον Φεβρουάριο παίξαμε με τη City. Με τη City, δεν το ξέρω. Και με βλέπει ένας φίλος. Στους 32, τότε είχαν περάσει νομίζω και οι δύο. Στους 32. Και οι δύο. Ο Πάοκ το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή εμείς ξεκινούσαμε για να πάμε, νομίζω και ο Πάοκ είχε αποκλειστεί την προηγούμενη μέρα, για αυτή την άλλη μέρα αποκλείστηκε και ο Άρης βέβαια. Και μου λέει ένας που τον είδα, στο Μάντσεστερ, στους δρόμους. Λέει Ζάχο, τι έγινε, ήσουνα, μου λέει. Για πλάκα του το είπα, βέβαια. Καλά, μου λέει, ήσουνα στην Ισπανία, είσαι και εδώ. Λέω, φίλε, θα κάνουμε πολλά χρόνια ξαναβγούμε, του λέω. Οπότε ήρθα και στα δύο. Προφητικός ντρούλινγκ. Προφήτης. Μόνο στοίχημα δεν πιάνω, βασικά, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το Live Kitchen που για ακόμα
μία βραδιά είναι βασικός υποστηρικτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Το Live Kitchen που βρίσκεται στον Εύωσμο, στην Ανδρονίκου 21. Και τι είναι το Live Kitchen, Στέλιο? Όπου τώρα, παιδιά, πραγματικά είναι εκπληκτικό αυτό. Τώρα γίνομαι εγώ Ζαγόρας και εσύ είσαι ο Ζάχος απέναντι. Πραγματικά. Δηλαδή, εκεί όταν είμαι, με πιάνει άγχος. Έτσι που με κοιτάει και με κάνει, με πιάνει άγχος. Είναι πρωτότυπο, είναι μοναδικό, είναι εξαιρετικό. Στο σέρβις, στην ταχύτητα της παραγγελίας, στην ποιότητα των υλικών, απίστευτο αλλά πραγματικό. Κατεβάζοντας την εφαρμογή στο κινητό σου, παίρνεις δηλαδή, κατεβάζεις την εφαρμογή, Στέλιο, του Live Kitchen. Παραγγέλνεις, τι ξέρω εγώ, παραγγέλνεις ένα πιταγύρο, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε. Βλέπεις μέσα από την εφαρμογή το πώς ετοιμάζεται το σάντουιτς σου, η παραγγελία σου. Αυτό είναι πολύ ωραία πρωτοβουλία. Είναι πραγματικά σημαντικό και δεν ξέρω, στην πόλη μας δύσκολα. Δεν ξέρω, για να μην έτσι κάνω και τον ξυπνητζή. Δεν έχω ακούσει την πόλη μας. Τώρα στην Αθήνα δεν ξέρω αν είναι. Πρώτη φορά το άκουγα. Εγώ ναι. Εδώ το Λίμπερο το μάθα. Και βλέπεις το πώς ετοιμάζεται το σάντουιτς σου, οι παραγγελίες σου γενικότερα, το τι υλικά μπαίνουν μέσα, έτσι. Όλα τα βλέπουμε μέσω κάμερας από το κινητό. Και τι έχει το Live Kitchen? 15 είδη ορεκτικών, Στέλιο, 10 είδη αληφές, 6 είδη σαλάτες, 14 είδη σάντουιτς. 14. Τι είναι πραγματικά. Με αυτιά ελέφαντα. Θα ζητήσω σάντουιτς με αυτιά ελέφαντα. Τα πω να δω αν υπάρχει. Λοιπόν, 5 είδη τορτίγες, 9 είδη μπέργκερς και 15 είδη από ποτά και αναψυκτικά. Και όλα αυτά φυσικά μπορούμε να τα παραγγείλουμε μέσω delivery στο 2316-018-478-79-80. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο για delivery από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το βράδυ. 2316-018-478-479-480. Επαναλαμβάνω, Live Kitchen στον Εύωσμο Ανδρονίκου 21. Τι ωραία το είπα, με χρώμα, με τέτοιο. Άμα με κοιτάει εδώ πέρα, με πιάνει τέτοιο, με αγχώνει. Με αγχώνει ο άνθρωπος. Εγώ το πιστεύω αυτό ότι σε αγχώνει. Να ξέρεις, εγώ είμαι μαζί σου. Αλλά με κυνηγάει και πολύ. Με κυνηγάει ο άνθρωπος. Κυνηγητό παίζουμε γύρω-γύρω εδώ πέρα. Να ξέρεις, 2-5 τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν. Έχετε πολύ πλάκα, εγώ σε είπα. Έχει, περνάει, ναι. Πιστεύω να περνάει αυτό. Εντάξει, αυτό προσπαθούμε να σου πω την αλήθεια. Η σημαντική ερώτηση της ημέρας είναι η εξής. Για πες. Έπαιξε διπλό τον Άρη το Σαββατοκύριακο? Όχι. Έλα ρε φίλε. Δεν το έπαιξα. Και στο έλεγα την Παρασκευή. Έπαιξε όμως αυτό που μου είπε στο σκόρε. Δεν το πιάσαμε όμως. Δεν το πιάσαμε, ναι. Όχι. Δεν το πιάσαμε. Δεν το πιάσαμε. Δεν πειράζει. Έδινε ένα ταλιράκι όταν το πιάσαμε. Τέσσερα, από 4,70 ως 5 είχε φτάσει, ναι. Εντάξει, μια χαρά. Ναι. Βέβαια ήταν μια χαρά. Κοίτα, όταν παίζει στοίχημα, απλά εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ένα μάτς θα παίζει. Ένα. Ναι, διαφορετικά δεν γίνεται. Ένα μάτς θα παίζει, αλλά εμείς επειδή με 4, 5, 3 ευρώ, 2 ευρώ προσπαθούμε να πάρουμε 100-150, δεν θα πάρει ποτέ. Ναι, ποτέ τον ποντό της ποτοπίας που λέγαμε και με πιτσιρικάδες. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε, να δώσεις μάλλον εγώ τι να δώσω. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Είχαμε βέβαια, το ξεχάσαμε αυτό. Και μάτς κυπέλου στο μπάσκετ που ο ΠΑΟΚ, τι μου είπες? Ναι, είχε αγώνα κυπέλου ο ΠΑΟΚ, όπου προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Νίκησε με 93, να σου πω ακριβώς, 93-71 την Λάρισα μέσα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, και προκρίθηκε στα προημιτελικά. Και παίζει με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Αυτό κόσμο έπρεπε να έχει. Σε ένα μήνα περίπου. Γιατί το λέω ότι έπρεπε να έχει κόσμο? Αν θυμάμαι καλά, ίσχυε και νομίζω ισχύει ακόμη ότι στα μάτς του κυπέλου, επειδή είναι της ΕΟΚ η διοργάνωση, πάνε τα εισιτήρια είναι 50-50. Ναι, αυτό δεν το ξέρω, αλλά ναι, γιατί όχι. Έτσι ήταν. Δεν ξέρω αν άλλαξε. Πες ότι δεν είχαμε κορονοϊό. Δεν είχαμε. Τα εισιτήρια είναι 50-50. Το θυμάμαι γιατί και εμείς είχαμε πάει στο Ιβανόφιο, 50-50 ήταν. Τη χρονιά πήραμε και το κύπελο. Θα είχε πολύ τζερζελό. Χάνεται αυτό. Δεν θα καθόμουν να το δω. Αλλά βέβαια άκουγα το μεσημέρι και δεν ξέρω τι Λάρισα το ρόστερ. Τι έχει πολύ καλό όλο. Πώς κέρδισε 22 πόντους ο ΠΑΟΚ, τόσο καλός είναι? Γενικά η Λάρισα έδειξε πως έχει καλή ομάδα και τα λοιπά. Ειδικά στα πρώτα 10 με 15 λεπτά η Λάρισα έπαιξε αρκετά καλά. Ο ΠΑΟΚ μέσα στη ρακέτα το έχασε το πράγμα. 22 πόντους πώς πήγε? Μετά το πράγμα γύρισε με την είσοδο του Μαργαρίτη. Συμμαζεύτηκε λίγο η άμυνα, και όσο περνούσε η ώρα ο Κακλαμανάκης ήταν αυτός ο οποίος έκανε τη διαφορά μέσα στη ρακέτα. Με τις ανίδες αυτός ο ιστιοπλός, τι είναι? αυτός είναι, έκανε διαφορά. Ο Κακλαμανάκης μέσα στη ρακέτα, αυτός ο Κακλαμανάκης, φίλε, ήταν, όσο περνούσε η ώρα ήταν όλο και καλύτερος. Κατάλαβες τώρα για την μπάσκετ μιλάμε. Λε κατάντια.
Ναι, οπότε, κατάντια για Άρη. Γενικό για τον μπάσκετ γενικότερα. Εντάξει, ο Άρης είναι για γέλια. Εντάξει, τώρα όταν μιλάμε ότι προσπαθούν και ζητάνε από την ΕΡΤ 170 και 200 χιλιάρικα, καταλαβαίνεις για το επίπεδο. Θέλω να κάνω ένα τέτοιο, γιατί είχαμε μια υπαναχώρηση του Άρη στο θέμα και θέλω να το σχολιάσω αργότερα όταν θα το συζητήσουμε και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, που θα έχουμε μετά το πρώτο ημίωρο, θα βγάλουμε και τον Νίκο για το ρεπορτάζ. Άρα έχουμε τώρα Ηρακλής ΠΑΟΚ. Στο Ιβανόφιο. Αυτό για τους 8 είναι αυτό. Είναι για τους προημιτελικούς του Κυπέλλου Ελλάδος. Όποιος κερδίσει πάει Final Four, δηλαδή από αυτό. Δεν είσαι. Έχω την αίσθηση, ναι. Έχω την αίσθηση, και η πρώτη αγωνιστική πάλι Ηρακλής ΠΑΟΚ. Ναι. Ωραία, φίλε, ωραία. Ωραία πράγματα. Ναι, Ηρακλής ΠΑΟΚ είναι. Ηρακλής ΠΑΟΚ είναι τη Λάρισα, γιατί ξανά έγινε κλήρωση. Ναι, η δεύτερη δεν είναι η Ηρακλής ΠΑΟΚ, ή κάνω λάθος. Νομίζω είναι η Ηρακλής ΠΑΟΚ. Καλά, δεν είναι. Το σημαντικό είναι ότι πέρασε η ομάδα ο ΠΑΟΚ και συναντάει τον Ηρακλή. Ωραίο. Ναι. Εντάξει, είδαμε και κάποια δείγματα γραφής της ομάδας που μετά από περίπου 7 μήνες ξαναμπήκε στα παρκέ λόγω της διακοπής του πρωταθλήματος. Έβγαλε κάποια θετικά δείγματα γραφής. Εγώ δεν λέω πολλά, δηλαδή, γιατί έκανα μια γύρα από τα ασπρόμαυρα site, από τα αντικειμενικά, από τα λεγόμενα αντικειμενικά, από τα social media κτλ. Ο νέος ΠΑΟΚ, αισιοδοξία κτλ. Εγώ λέω, παιδιά, χαμηλά την μπάλα, να δούμε την ομάδα σε 2-3 αγώνες, να βγάλουμε ακόμα καλύτερα συμπέρασματα, να δούμε και τους υπόλοιπους. Τα ρόστερ των άλλων δεν ξέρουμε βασικά. Εγώ που έκανα μια έτσι, χωρίς να ξέρω τα ρόστερ των άλλων, λέω ότι δύσκολα θα υπάρχει χειρότερο ρόστερ από του Άρη, δεν ξέρω βέβαια. Πάντα με τη λογική ότι όλοι οι άλλοι θα έχουν 6 Αμερικανούς, έτσι, γιατί 6, ο ΠΑΟΚ πόσους Αμερικανούς έχει? Νομίζω έχει 6. 6. Ο Άρης έχει 3. Όχι. Ο Άρης έχει 3 και 2 τον Μιλόσεφης και τον Τρακίσεφης. 5. Αυτό το έλεγες και την. Αυτό φορά, από μόνο του. Η μόνη περίπτωση να ισοσκελιστεί αυτή η διαφορά είναι ότι και οι 3 οι δικοί μας να είναι καλοί και να ευελπιστούμε ότι δεν μπορεί να είναι οι 6 Αμερικάνοι όλοι καλοί. Να πεις ότι είναι οι 3 καλοί. Ας πούμε, κάπως έτσι θα το πολύ κουμπακαλίστηκα. Αλλιώς είναι μεγάλο τζαβαντάς αυτό για τον Άρη. Έτσι, όταν έχει 3 Αμερικανούς και άλλοι έχουν 6, είναι από μόνο του μείον. Εντάξει, η διαφορά γίνεται στους Αμερικάνους. Σε ελληνικό πρωτάθλημα. Εντάξει, θα σου πει κιόλας Ρεζάχο, τώρα δεν μπορεί το Λαύριο να έχει 6 καλούς Αμερικανούς. Το Λαύριο έχει το Μαρούλι όμως. Ναι, δεν μπορεί να έχει, σου λέει και 6, ή 2-3 θα είναι καλοί. Άμα είναι δική μας και οι 3 καλοί, εντάξει, θα το παλέψουμε. Τέλος πάντων, αυτά όλα και στο γήπεδο, όπως λέμε, και για το ποδόσφαιρο, για το χρόνο. Πάμε στο ποδόσφαιρο, Στέλιο. Στο ποδόσφαιρο, φίλε. Τι γίνεται εκεί. Ωραία, πρώτα λέγαμε το πρωί. Φίλε. Πρέπει να είχα τον Τρέγια τώρα εδώ πέρα, αύριο. Δεν πειράζει. Ένα θα σου πω. Μιλούσαμε με τον Τάσο στο Facebook τα λοιπά. Λέγαμε για την ομάδα. Μου και μια φάση ο Τρέγια. Στέλιο, ηρέμησε λίγο. Ο Τρέγιας είπε τέτοιο πράγμα για ηρεμία. Ξέρεις τι μου θύμισε. Και το είπε σε μένα. Που γενικά ρε παιδί μου δεν είμαι. Αυτό ξέρεις τι μου θύμισε τώρα. Που ήμασταν στην τηλεόραση με τον Μπουγάτσα. Που ο Μπουγάτσας, ξέρω εγώ, έχει πάθει καμιά 1835 εκρήξεις. Και εγώ όταν έπαθα 2 φορές, τη μία τι μου λέει. Ηρέμησε. Μου είπε 2 φορές και τις 2 με Ηρακλειδές. Εγώ με Ηρακλειδές είχα πιαστεί πολύ έτσι έντονα. Και μου λέει ότι Μπουγάτσα υπάρχει και σε βιντεάκι. Ηρέμησε. Α, ναι, το έχω. Αυτό το έχω δει live. Και λέω, άσε με ρε. Ηρεμήσω. Δεν ξέρω αν έχω δει και τις δύο. Τη μία που θυμάμαι, σίγουρα την έχω, ναι. Την έχω δει εκείνη την μέρα live. Μου είπε ο Μπουγάτσας να ηρεμήσω εγώ. Δεν ξέρω. Κλάμα. Ωραία. Εντάξει, τώρα στο ποδοσφαιρικό πάω και. Εγώ θα το πω όσο πιο normal γίνεται. Όσο πιο κομψά γίνεται. Θεωρώ πως ο σχεδιασμός για τη φετινή χρονιά χωλαίνει. Είσαι πολύ κομψός. Όχι πολύ κομψός, είσαι έκοψες μισό ψάρι, Στέλιο. Ναι, αυτό. Θεωρώ ότι είναι για γέλια το να απενεργοποιούμε και να ενεργοποιούμε τον Μάτο σε έναν κινητό τηλέφωνο. Ωραία. Και εκτός από αυτό, 2 μήνες από τις αρχές Αυγούστου που ανακοινώθηκε η λύση ουσιαστικά ότι δεν ανανεώνει ο Μαουρίσιο, δεν μπορούσε να βρουν σε έναν ολόκληρο πλανήτη γη έναν αμυντικό χαφ με τα στοιχεία του Ζωσέ Μαουρίσιο σε καλύτερη ηλικία, εφόσον λέγανε ότι θέλουν να ρίξουν το μεσόωρο ηλικίας. Είπε όχι ο Μαουρίσιο, έτσι. Και ο Μόρφη σήμερα του είπε όχι. Καλά του έκανε. Αλλά από εκεί πέρα, όταν λες ότι θέλω να ρίξω το μεσόωρο ηλικίας και πας, μου ενεργοποιείς ξανά τον Μάτος, που δεν είναι ουσιαστικά απόφαση του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή, γιατί ο προπονητής δεν τον υπολόγιζε. Είναι εντολή άνωθεν. Αυτό είναι ερωτηματικό, έτσι. Είναι άνωθεν, και όταν είναι εντολή άνωθεν και μπερδεύεται η διοίκηση ή η ιδιοκτησία με τα αγωνιστικά, υπάρχει μπέρδεμα.
Γενικότερα θεωρώ πως χωλαίνει ο μεταγραφικός σχεδιασμός και ο προγραμματισμός όταν πάμε σε επιλογές Μαουρίσιο, ότι τώρα δεν σε θέλουμε, τώρα σε θέλουμε κτλ. Και νομίζω ότι η απάντηση του Μαουρίσιο στο όχι της πρότασης νομίζω πονάει περισσότερο. Από το ναι, ότι... κοίτα, ανάλογα την πρόταση, δεν μπορούμε να μάθουμε τα οικονομικά. 400.000 ευρώ ήταν η πρόταση που το έκανε ο ΠΑΟΚ στο Μαουρίσιο. Ενώ είχε συμβόλαιο πριν. 1,2, άστο. Καλά, εντάξει, δεν νομίζω να έλεγε ναι. Ναι, όμως ο Μαουρίσιο αυτή τη στιγμή εντάξει. Δεν νομίζω ότι θα βρει και με 1,2. Ο 1,2 δεν θα βρει, αλλά και 400 τα θεωρεί λίγα. Που για μένα δεν είναι. Με βάση την αξία του για μένα, γιατί τον είχατε κάνει, συγγνώμη, τον είχατε κάνει τον Μαουρίσιο λίγο. Τι να πω τώρα. Ζιντάν, μεταξύ Ζιντάν και Μέση. Είναι για τα ελληνικά δεδομένα ένα καλό παίκτη, τίποτα ιδιαίτερο. Για μένα. Πριν τον τραυματισμό του, νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ καλό. 400 είναι μια χαρά. Δεν θα τα βρει πουθενά, λέω εγώ. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω τι όνομα είσαι στο εξωτερικό. Δεν νομίζω για τίποτα ιδιαίτερο. Εν πάση περιπτώσει, ο ίδιο ο Ποσφαιριστή λέει ότι έχει πρόταση από μια μεγάλη γαλλική ομάδα. Στο καλό, πες. Αυτό. Όπω και να έχει όμω, εγώ δεν μένω στου παίκτε, δεν μένω στι ικανότητε του Μάτου. Που ο Μάτου όντω φάνηκε με τον Όφη ότι μπορεί να βοηθήσει και να προσφέρει στην ομάδα. Μένω στο ότι λέμε ότι εσύ δεν σε υπολογίζουμε και μετά σου λέμε ξανά έλα. Ξανά έλα, ναι. Δηλαδή αυτό δείχνει ότι είσαι. Ό,τι να είναι. Να μην το πω κολοτούμπα, φάσκο και αντιφάσκο. Αυτό ακριβώ. Και ειδικότερα όταν λες ότι αυτό δεν μου κάνει και μετά συμπληρώνει και κόλλα από δίπλα. Θέλουμε να ρίξουμε το μέσο όρο ηλικίας. Ναι. Δηλαδή τώρα μα κάνει αυτό, ναι. Και δεν ρίχνουμε το μέσο όρο ηλικίας. Εντάξει, πιέστηκαν από κάτι λογικά, από κάποιες καταστάσεις. Δεν ξέρω για το financial fair play, να σου πω την αλήθεια. Κάτι έγινε. Πάντως είναι διαφορετική. Ότι άλλο θέλαμε πριν και άλλο τώρα, αυτό είναι όλο φάνερο. Εντάξει, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες ικανότητες για να το δούμε αυτό το πράγμα. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Και γενικά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ φωνάζει για αμυντικό χάφ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας δίνουμε τον Κάτσε. Τον πουλάμε. Δύο. Δεν θέλεις. Όχι. 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 Σας δίνουμε το Σάσα. 2 εκατομμύρια. Όχι, φίλε. Ούτε τώρα δεν μπορούμε να αγοράσουμε τις άλλες. Σωστά είναι και αυτό. Γενικότερα, παιδί μου, όταν έχεις θέματα και τα αφήνεις τελευταία στιγμή, δηλαδή την τελευταία μέρα των μεταγραφών, για να ψάξεις να καλύψεις 2-3 κενά. Είναι και λίγο, δηλώνεις ότι είναι λίγο προχειροδουλειά, έχει μπερδευτεί λίγο το πράγμα και καλό είναι στις ομάδες να υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι, ξεκάθαρος διαχωρισμός των θέσεων. Π.χ. ρε παιδί μου, είμαστε εμείς σε μια δουλειά, εσύ είσαι ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού, εγώ είμαι ο υπάλληλος. Είναι ξεκάθαρο το τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Παιδιά, μην παίρνετε τηλέφωνο, πάμε στο διάλειμμα, 10 λεπτά και τον Νίκο Παπαδόπουλο και μετά θα βγάλουμε γραμμές. Λοιπόν, εγώ. Όποιον και να φέρουμε εδώ για να το κλείσουμε και δεν είναι θέμα ΠΑΟΚ, Άρη, Ολυμπιακού, θεωρώ ότι όποιον ποιον θεωρείς καλύτερο οργάνωση, Έλληνας και οργάνωση δεν είναι, είναι δύο έννοιες σε παράλληλο δρόμο. Δεν συναντιούνται πουθενά. Έτσι λέω εγώ, έτσι. Δεν έχεις και άδικο. Δεν θα το πετύχεις αυτό. Δηλαδή και αν το πετύχεις θα είναι μία φορά, ο Έλληνας είναι πάντα καταρχήν της τελευταίας στιγμής. Σε όλα τα θέματα, είναι της τελευταίας στιγμής, έτσι. Τι είναι, ποια είναι η τελευταία μέρα που πρέπει να πληρώσω τον Έφη, τελευταία μέρα θα πάω. Ποια είναι η τελευταία μέρα για τη σπινάκι, τελευταία μέρα. Μια βόλτα. Ναι. Όταν πας στην τράπεζα να πληρώσεις πότε πληρώνει τον Έφη, ναι. Τελευταία μέρα γίνεται χαμός. Εγώ να σου πω άλλο παράδειγμα για τα μαγαζιά. Κάναμε ανακαίνιση. Δούλευα 15 χρόνια σε μαγαζιά, έχω νυχτερινά. Έχουν πάνω από 10 ανακαίνιση έχουν τα μαγαζιά. Πότε θα ανοίξουμε, ας πούμε, 15 Ιουλίου. Ποτέ δεν άνοιξε 15 Ιουλίου. Ποτέ. Ναι, κατάλαβες. Άνοιγε 20, 22, 15 Ιουλίου δεν άνοιγε ποτέ. Κατάλαβες. Δεν υπάρχει αυτό στον Έλληνα. Όχι ο Ρέμπε και ο Μέμπε. Βρε ο τέτοιος, δεν ξέρω ποιον θεωρείς καλύτερο. Δεν θα γίνει αυτό ποτέ. Οπότε πάντα θα υπάρχει μια ανοργάνωση σχετική. Σκοπός να πετύχεις το μικρότερο κακό. Αυτό πιστεύω ότι είναι το καλύτερο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αν έχουμε και άλλα, θα τα πούμε. Θα βγάλω και Νίκο Παπαδόπουλο. Να ακούσουμε και ρεπορτάζ Άρη και μετά τις δικές σας γραμμές. Στο 23, 10, 287 και 38, λίγη υπομονή, σας παρακαλώ πολύ. Θα ακούσουμε και ρεπορτάζ Άρη και μετά πάνω από μία ώρα θα είναι δική σας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ. Μέχρι τις 11 η ώρα θα σας κρατήσουμε συντροφιά με την εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα και υποδεχόμαστε τον Νίκο Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Η γραμμή δεν είναι καλή, τα ακουστικά μου δεν είναι καλά. Κάτι θα βελτιωθεί. Θα βελτιωθεί. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα βελτιωθεί. Ωραίος ο παίκτης. Λοιπόν, Νίκο, σε καλέσαμε για τα κλασικά. Ξέρεις να μην τα επαναλάβω. Για το ρεπορτάζ Άρη.
Βέβαια, επειδή, επειδή υπήρχε και μάτς κυπέλου στο μπάσκετ σήμερα, κέρδισε ο ΠΑΟΚ την Λάρισα για το κύπελο και έκανα έτσι ένα σχολιάκι. Δεν ξέρω αν είσαι γνώσης για το ότι ο Άρης τελικά συμφώνησε με την κεντρική διαχείριση, έτσι. Γύρισε πίσω. Ναι. Πήρε βέβαια πάλι. Εντάξει, ξέρω ότι θα φανώ λίγο έτσι. Δεν θα ακουστεί καλό αυτό που θα πω. Πάλι όμως, για τον λόγο που έκανε τη φασαρία, πάλι πήρε λιγότερα και από το Περιστέρι και από τον, και από την και από τον Προμηθέα, έτσι. Καλά, δεν νομίζω ότι ο Άρης υπάρχει τα δεδομένα, να σου πω, να λύσει αυτή την κεντρική διαχείριση, θα μπορούσε να πάρει περισσότερα λεπτά από αυτές τις ομάδες, τουλάχιστον ως αρχικό ποσό, και από αυτά που ξέρω και εγώ, και από το ρεπορτάζι από τον Αντώνη τον Γκάντι, κύριος, που είχε αναλάβει το συγκεκριμένο κομμάτι, με κάποια ποσοστά τώρα της τηλεθεάσης, ενδεχομένως από εκεί ίσως βγει ο Άρης λίγο κερδισμένο. Θα το κλείσω το τηλέφωνο λίγο, Νίκο. Ναι. Ακούγεται χάλια, πραγματικά δεν βοηθάμε, έτσι. Λοιπόν, θα ξαναπροσπαθήσουμε, γιατί πραγματικά η γραμμή δεν ήταν καθόλου καλή. Θα μας δώσετε μερικά δευτερόλεπτα. Η ερώτηση θα γίνει βέβαια, γιατί εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που λέει ο Νίκος και θα κάνουμε έτσι μια μικρή κουβέντουλα. Ελπίζω τώρα, Νίκο, να σε ακούμε πολύ καλύτερα. Στην 4 με είχες? Όχι, στην 1 σε είχα και τώρα είσαι στη 2. Τώρα ακούμε καλύτερα? Σαν να σε έχουμε δίπλα μας. Ναι, τώρα ακούγεται πολύ καλύτερα. Ωραία. Πάλι με πολύ ισχνό βέβαια χιονάκι, τουλάχιστον στα δικά μου ακουστικά, αλλά ναι, ακούγεσαι τέλεια. Λοιπόν. Πάμε. Σου έλεγα εγώ, δεν ξέρω αν θέλεις να μου απαντήσεις αυτό το πράγμα, ότι ο Άρης έκανε φασαρία, πήρε κάποια χρήματα περισσότερο, αλλά πάλι λιγότερο και από τον Προμηθέα και από, και από το Περιστέρι. Αυτό που λες βέβαια, αυτό που λες λίγο για να ολοκληρώσω, αυτό που λες έχεις δίκιο, δηλαδή ότι αυτές οι ομάδες είναι πολύ πιο ψηλά από τον Άρη, αλλά στο ποδόσφαιρο αυτό δεν ισχύει, παραδείγματος χάρη, έτσι. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο, ή τουλάχιστον δεν ισχύει στο βαθμό που το βλέπουμε εδώ πέρα. Το θέμα είναι ότι δεν μπαίνει το κομμάτι της εμπορικότητας. Δεν μπήκε. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και πριν. Δεν μπήκε όπως θα έπρεπε να μπει. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα, πριν ο Άρης συμφωνήσει τελικά με τις υπόλοιπες ομάδες, ότι άλλο είναι το κοινό που θα κάτσει να δει τον Άρη ή και τον Πάκο θα βάλει ακόμα και τον Ηράκλη, και άλλο το κοινό που θα κάτσει να δει τον Προμηθέα, τον Περιστέρι. Απλά λόγω της βαθμολογικής τους θέσης και της εξέλιξής τους λόγω απουσίας άλλων ομάδων από αυτό το επίπεδο τα τελευταία χρόνια, εντάξει, φτάσαμε σημαίνει να αξιώνουν περισσότερα λεφτά. Και να τα παίρνουν κιόλας. Ωραία. Εντάξει, καλά. Είναι ένα θέμα, θα το συζητήσουμε τώρα εμείς πιο πολύ για το ποδόσφαιρο, για το ρεπορτάζ το ποδοσφαιρικό. Θέλουμε τις γνώσεις σου, Νίκο. Το τι έχει γίνει και χθες και σήμερα, νομίζω τελειώσαν οι μεταγραφές για τον Άρη, ή μπορεί να περιμένουμε τίποτα από την ελεύθερη αγορά? Υπάρχει, παίζει αυτό το σενάριο για κάποιον παίκτη που ελεύθερο? Με τον Θόδωρο Καρυπίδη όλα παίζουν. Αυτή τη στιγμή, ναι, 100-0 είναι ακριβώς όπως το λέω, χωρίς να θέλω τώρα να υπερβάλλω. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ότι ο Άρης θα κάνει κάποια άλλη κίνηση, αλλά δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε κιόλας λόγω Καρυπίδη. Δηλαδή, αν βρεθεί κάτι καλό αγωνιστικά και οικονομικά, μπορεί ο Άρης να κινηθεί σε συγκεκριμένες θέσεις, νομίζω θα το κάνει, αν το κάνει. Συγκεκριμένες ή συγκεκριμένη, Νίκο, ή συγκεκριμένη μία θέση. Ή στη θέση του φόρ ή υπό προϋποθέσεις θέση του αριστερού μπακ. Ναι, ωραία. Εντάξει, το καταλάβαμε. Εντάξει, ωραία, ήταν σαφής η απάντησή σου. Ωραία. Εγώ αν θες τη γνώμη μου, νομίζω ότι ο Άρης δεν χρειάζεται άλλη μεταγραφή. Ναι. Νομίζω ότι έχει γεμίσει. Είναι αρκετά καλά το ρόστερ. Νομίζω ότι είναι δεδομένο κιόλας ότι έχει να διαχειριστεί δύο διοργανώσεις, δεν έχει Ευρώπη. Αν είχε Ευρώπη, μπορεί να σου μιλούσε διαφορετικά. Αλλά επειδή δεν έχει την Ευρώπη, ένας αριθμός 29 παικτών νομίζω ότι είναι ικανοποιητικός αυτή τη στιγμή. Έχει λογική αυτό που λες. Ωραία. Ακούμε τότε το ρεπορτάζ. Μόνο δεν έχουμε παιχνίδι το Σαββατοκύριακο, δεν υπάρχει πρωτάθλημα. Αυτή τη στιγμή παίζει και η Εθνική, τη βλέπουμε εδώ πέρα με την μέση στην Αυστρία. Ένα φιλικό που συγκεντρώνει όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Βλέπω και χαμός. Έχει κόσμο όμως, τους βλέπεις. Έχει κάτι ψυχάλες, έχει μέσα. Τους βλέπεις? Δεν τους είδα. Ναι, βέβαια, έχει κόσμο. Έχει κόσμο μέσα. Κάτι ψυχάλες ήταν και στο πέταλο, στο ένα πεταλάκι και με πάνω μάλιστα. Έλα, Νίκο, όρισε τι να κάνουμε, ζωντανή εκπομπή. Λοιπόν, δεν πειράζει. Ακούμε το ρεπορτάζ για το οτιδήποτε έτσι έχει σχέση με τον ποδοσφαιρικό Άρη. Ο Άρης αυτή τη στιγμή διανύει μια διακοπή, νομίζω, η οποία είναι από τις καλύτερες τον τελευταίο χρόνο που έχει περάσει, διότι άλλες φορές έψαχνε προπονητή, άλλες φορές προσπαθούσε να συνέλθει από άσχημα αποτελέσματα. Σε αυτή τη διακοπή ο Άρης έχει να διαχειριστεί μια πρωτιά στη βαθμολογία, που σίγουρα τον βοηθάει ψυχολογικά, έχει να διαχειριστεί ένα γενικότερα πολύ καλό momentum, το οποίο οφείλεται και στο μεταγραφικό ντεμαρά των τελευταίων ημερών που έγινε από το Θόδωρο Καρυπίδη,
και τις κινήσεις που γίνανε. Υπάρχουν χαμόγελα, υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο. Είναι φυσιολογικό, αλλά αυτό το οποίο προσπαθούν και στον Άρη και νομίζω ότι πρέπει να το προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας, ως ρεπόρτερ της ομάδας αλλά και ο κόσμος, είναι να κρατήσουμε την μπάλα χαμηλά, να πατάμε γερά κάτω και να προσεγγίζουμε με ρεαλισμό την κατάσταση. Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν πάει για κανένα πρωτάθλημα, γιατί έχω ακούσει κάτι τέτοια. Ο Άρης αυτή τη στιγμή προχωράει έχοντας τον στόχο που είχε θέσει στο ξεκίνημα της σεζόν. Δηλαδή τι, να τερματίσει την τετράδα. Και με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός είναι πίσω με 9 βαθμούς και ένα ματς λιγότερο βέβαια, νομίζω ότι ο Άρης έχει προβάδισμα αυτή τη στιγμή κόντρα στους πράσινους για την τετράδα. Τώρα, ανάλογα με την πορεία του στη συνέχεια, εγώ πάλι δεν θα σου πω αν πάει καλά ότι πάει για πρωτάθλημα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι για παράλληλο σύμπαν αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να το βλέπουμε ρεαλιστικά. Αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο, θα μπορέσει να αισθανθεί πιο σίγουρος για την τετράδα και ενδεχομένως να κοιτάξει την τρίτη θέση. Αλλά είναι ακόμα πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο. Είμαστε μόλις στην τέταρτη αγωνιστική, με την επιστροφή από τις εθνικές θα παίξουμε την πέμπτη αγωνιστική. Έχει δρόμο ακόμα. Το σημαντικό για τον Άρη ότι είναι σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση, πνευματικά. Το αγωνιστικό, τα προηγούμενα αποτελέσματα ήταν καλά, αλλά η ομάδα θέλει δουλειά. Η ομάδα είναι αδούλευτη και προσπαθεί να το διαχειριστεί αυτό ο Μάντιος μαζί με τους συνεργάτες του. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστεί ο Άρης μετά την διακοπή, διότι από σήμερα κιόλας η ομάδα επέστρεψε στις προπονήσεις για περίπου 10 μέρες. Και κυρίως μέχρι την Κυριακή ο Μάντιος θα επικεντρωθεί σε γενικότερα κομμάτια τακτικά. Και από την επόμενη εβδομάδα θα δουλέψει περισσότερο πάνω στο μάζο από όλα Σμύρνης. Αλλά πάλι με κάποιες γενικότερες τακτικές πενελίες, γιατί έχει παραλάβει ένα σύνολο το οποίο ήταν αδούλευτο και το οποίο θέλει δουλειά, είτε μιλάμε για το ανασταλτικό κομμάτι, είτε μιλάμε για το επιθετικό κομμάτι. Και για το Μάτσιο θα έχει ενδιαφέρον να δούμε, γιατί αυτή είναι και μια από τις μεγάλες προκλήσεις του, να διαχειριστεί την ομάδα τακτικά σε παιχνίδια προς αυτό με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Μια ομάδα δηλαδή που θα έρθει και θα παίξει πολύ κλειστά στο Βικελίδης, με διπλή ζώνη άμυνας. Και αυτό που το οποίο είναι μόνιμο πρόβλημα του Άρη και φέτος και πέρυσι και πρόπερσι και, χάνει... και στο οποίο... Και το οποίο πολλές φορές αυτό που πας να πεις τώρα. Χάνει 10 βαθμούς. Βέβαια, 10 βαθμούς κάθε χρονιά χάνει ο Χαρλαού Άρης. Εντάξει, δεν είπαμε ότι θα κάνει το απόλυτο, αλλά ακριβώς. Τουλάχιστον λες ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα κερδίζω και να βλέπω τα παιχνίδια, τα ντέρμπι. Εκεί είναι και τα τρία σημεία ανοιχτά, έτσι. Εύκολα, αυτό δύσκολα, ακριβώς, τα άλλα πρέπει να τα κερδίζει ο Άρης. Εντάξει. Αυτό λέει το θέμα είναι να περιορίσει τη χασούρα στην πλειοψηφία των αγώνων. Δηλαδή, ήδη ο Άρης τώρα πρόσεξε, έχασε 2 βαθμούς με τα Γιάννενα, αλλά τους βρήκαμε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Γιατί με το ντέρμπι είναι μάτι εκτός προγράμματος. Για όλες τις ομάδες. Μέσα έξω είναι έτσι. Το μυστικό λοιπόν, είναι τα μικρά παιχνίδια. Έτσι, έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτή την ατάγκα την είχε πει κάποτε, που σε κάποιους δεν αρέσει, αλλά για μένα πάντα θα είναι ο αγαπημένος προπονητής, όπως τον έχω ζήσει εγώ στον Άρη, πούμε, γιατί παλαιότερα μπορεί να υπήρχαν και άλλοι καλύτεροι. Την είχε πει ο Μπάγκεβιτς. Ο Μπάγκεβιτς την είχε πει, βέβαια. Οι στόχοι και τα πρωταθλήματα και οτιδήποτε άλλο κρίνονται στα παιχνίδια με τις πόλεις που έχουν στα ντέρμπι. Άμα τα κάνεις αυτά νίκες μέσα έξω, ναι, στα ντέρμπι θα τσιμπήσεις όλο και κάτι. Θα τσιμπήσεις. Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Αλλά, από άλλη οπτική γωνία το βλέπει και σωστά τότε ο Ντούσαν ο Μπάγκεβιτς. Λοιπόν, σκοπός είναι τώρα για την ομάδα, όπως είπες, υπάρχει και ο καιρός. Πέμπτη έχουμε βέβαια σήμερα. Δουλεύει ήδη η ομάδα. Τετάρτη. Αύριο νομίζω έρχεται και ο. Τετάρτη είναι σήμερα. Ωραία, φίλε. Έχω χάσει με τον άλλο, έχω χάσει και τις μέρες. Τέτοιο μπούλινγκ που τρώω, τέτοιο κυνηγητό. Πόπο, με έχει τρελάνει, ρε. Πόπο, ρε, φίλε. Βαρέα και ανθυγινά πρέπει να σου κολλάει. Τι βαρέα και ανθυγινά εδώ, πόπο. Τέτοιο κυνηγητό δεν έχω ούτε 15 χρονών δεν έτρωγα. Λοιπόν. Έχει καιρό, ναι, να δουλέψει ο Μάντζος όπως μας είπες, και να μας παρουσιάσει κάτι καλύτερο από αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, έτσι. Όχι πολύ, εντάξει, δεν τρελαθούμε κιόλας, αλλά έχει ένα διάστημα, δηλαδή μια εβδομάδα χωρίς παιχνίδια, για να μπορέσει να διαχειριστεί λίγο διαφορετικά τη δουλειά που γίνεται καθημερινά. Για παράδειγμα, ναι, αύριο θα έχει διπλή προπόνηση. Αυτό δεν το συναντάς σε εβδομάδες αγώνων. Θέλει να δουλέψει πιο εντατικά με τους ποδοσφαιριστές. Θέλει να βάλει και τους καινούργιους στο κλίμα, διότι και αυτό είναι άλλο μέτωπο που έχει να διαχειριστεί ο Μάντζος αυτή τη στιγμή. Τα νέα πρόσωπα που ήταν τις τελευταίες μέρες. Δηλαδή, ναι, ενταχθούν στο σύνολο. Ναι. Μαρτίνης, ο Σιαμπάνης, ο Μπεναλουάν που έρχεται την Παρασκευή. Σίλβα, αυτός τώρα πρέπει να δουλειάσουμε τους υπόλοιπους. Τι. Σίλβα, λέω, Σίλβα, ο Κάτσε. Έχει πολλούς αρκετούς νέους παίκτες. Α, ο Κάτσε, ναι. Και ο Σίλβα και ο Κάτσε. Ναι, μην τον ξέχασε. Να το δώσουμε στον Πάουκ. Ελληνικό το δίνουμε. Να, ο Στέλιος δεν με κοιτάει. Είναι και ο Κάτσε, βεβαίως. Το δώσουμε στον Πάουκ. Δεν είναι αμυντικό χάδο, Πάουκ. Και τουλάχιστον δηλαδή για παίχτες όπως ο Σίλβα ή ο Μπεναλουάν που προορίζονται για βασική,
θα πρέπει λίγο να το πάει και στο γρήγορο. Ο Σίλβα λες, γρήγορα. Ο Σίλβα λες, Νίκο, ότι προορίζεται για βασικός, δηλαδή. Για βασικός ήρθε. Ναι, ωραία, φίλε. Θα δει ενδεκάδα. Πώς τον είπα, ο Μαντζίνη, ξέρεις πότε θα δει τώρα ενδεκάδα. Ως αλλαγή στα εξτρέμ θα είναι η πρώτη επιλογή. Άμα είναι καλός, πώς θα δει, συγγνώμη, τρία είναι τα εξτρέμ πριν τον... πίσω από τον... ψευτοενιάρη μπορεί να δει, γιατί εκείνη είναι και η θέση του, έτσι, πίσω από το center four. Εκείνη η θέση. Και για τα εξτρέμ είναι εναλλακτική και για εκείνη είναι εναλλακτική. Τώρα, εντάξει, ο Σίλβα είναι ένας παίκτης ο οποίος ο Άρης για τα εξτρέμ τον πήρε. Του Σίλβα του αρέσει περισσότερο να παίζει πίσω από τον four. Εγώ τουλάχιστον τα βιντεάκια που είδα, φόρ τον βλέπω πιο πολύ. Ναι. Τα γκολ που έχει βάλει είναι φόρ. Σέντερ φόρ είναι τα γκολ του. Η αλήθεια είναι αυτή. Παίζει και τις τέσσερις θέσεις. Διάβασα το πολύ ωραίο ρεπορτάζ All About Άρης που έλεγε για κάθε θέση πόσες συμμετοχές και πόσα γκολ είχε. Ήταν πραγματικά ωραίο. Ναι, αλλά εγώ είδα ότι τη δουλειά την έκανε σαν σέντερ φόρ, φίλε, ο πιο πολύ ο Σίλβα. Αλλά είναι ένας καλός παίκτης τριπλέρ, γρήγορος, που πρέπει να το δείξει στο γήπεδο. Ο Σίλβα θα είναι μια εναλλακτική για τον Άρη στο 9 σε παιχνίδια όπως αυτό με τον Παναθηναϊκό που θα μπορεί να βγει στο χώρο. Δεν είναι τόσο για κλειστές άμυνες ο Πορτογάλος. Σωστό. Σωστό. Τώρα από εκεί πέρα να δούμε πότε θα είναι έτοιμη και αυτή, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει ο Μάτζο να δουλεύει. Για το μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης θα δούμε κατά πόσο υπολογίζει κάποιος από αυτούς και για την εντεκάδα. Εντάξει, πρώτη προπόνηση ήταν άλλο. Σήμερα το θετικό είναι ότι υπάρχουν επιλογές, αυξάνεται πολύ ο ανταγωνισμός στις προπονήσεις και φάνηκε κιόλας από σήμερα αυτό. Και πλέον είναι θέμα πόσο ο Μάτζος θα διαχειριστεί αυτό το υλικό. Γιατί έχει την ευλογία, θα πω εγώ, και το λέω καλό προέρχεται για τον Μάτζιο, να διαχειρίζεται ένα από τα πληρέστερα ρόστερ της σύγχρονης ιστορίας του Άρη. Συμφωνώ μαζί σου. Από τη στιγμή, το πιο πλήρες τελευταίας δεκαετίας. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, ο Άρης είχε τέτοια πληρότητα τελευταία φορά, νομίζω, επί Κούπερ. Επί Κούπερ είχε, ναι, το 10. Ναι. Είχε όντως καλό. Είχε ποιότητα και στον πάγκο. Αυτό είναι καλό που λες, Νίκο, διότι τουλάχιστον ελάχιστοι ως λίγοι θα μπορούν να αισθάνονται ότι έχουν τη φανέλα σίγουρη. Και αυτό, όπως σωστά είπες, αυξάνει και τον ανταγωνισμό και την προσπάθεια. Κανείς δεν μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του ότι εγώ ό,τι και να κάνω, ξέρω εγώ, και καλώς να μείνουμε δύο μάτς, θα παίζω εντεκάδα. Αυτό είναι σημαντικό. Θα σου πω κάτι τώρα χωρίς να αναφέρω ονόματα, δεν χρειάζεται κιόλας. Ναι, δεν χρειάζεται. Ξέρεις πόσοι είναι ήδη διαφορετικές προπονήσεις. Έτσι. Και στο γήπεδο να το δούμε αυτό. Και στο γήπεδο, Νίκο, να το δούμε καλές προπονήσεις. Να το δούμε και στο γήπεδο. Πλέον κανενός η θέση δεν είναι δεδομένη. Έτσι. Και όλοι θα πρέπει να παλέψουν. Νομίζω ότι ο Ματίγια είναι ενδεικτικό παράδειγμα, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, του κουνήσει και το κεφάλι του. Και το κεφάλι καλοπροαίρετα. Και αντιλήφθηκε ότι πρέπει να δουλέψει και να προσπαθεί περισσότερο για να είναι βασικός. Και ο Ματίγια ήταν από τους κορυφαίους του Άρη, αν όχι ο κορυφαίος του Άρη. Ήταν μαζί με τον Σάκητς. Οι δύο καλύτεροι για μένα. Μαζί με το Σάκη, ο οποίος θα πήγε πάλι πάρα πολύ καλά. Όντως. Και αποδεικνύεται και αυτό το οποίο λέγαμε και επί ένικ, και κάποιοι μας βγάζανε κακούς ή εμπαθείς, ότι όταν έχεις ένα προπονητή ο οποίος δίνει ρόλο και κατεύθυνση σε ένα ποδοσφαιριστή, θα σου παρουσιάσει κάτι διαφορετικό. Και αυτό φαίνεται πλέον. Δεν σου λέω ότι ο Μάντιος έκανε παπάδες, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Όχι, βέβαια. Ναι. Είναι πολύ νωρίς για να τον κρίνουμε. Αλλά έκανε το αυτονόητο, έδωσε κατευθύνσεις, έδωσε ρόλο, έδωσε προσανατολισμό και ο Άρης δείχνει είτε ατομικά είτε συνολικά κάποια από αυτά τα στοιχεία μέσα στο γήπεδο. Θα δούμε πώς θα δούμε. Θα δούμε, βέβαια. Θα δούμε. Εννοείται, γιατί όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Το Μάτζιο θα κρυφθεί εκ του αποτελέσματος. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί και η ομάδα μετά την διακοπή του πρωταθλήματος, τα παιχνίδια που θα έχει μπροστά της και ένα θεωρητικά βατό πρόγραμμα μέχρι να αρχίσουν τα ντέρμπι με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟ κτλ. Τα ντέρμπι, που για τον Άρη τα υπόλοιπα τρία ντέρμπι του πρώτου γύρου είναι όλα μέσα στο Βικελίδης και με την ΑΕΚ και με τον Ολυμπιακό και με τον ΠΑΟ. Και να δούμε αν θα υπάρξει και κάποια έκπληξη μέσα στις επόμενες μέρες όσον αφορά τους ελεύθερους. Δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, δεν το αποκλείω και όλες επαναλαμβάνω. Έτσι. Λόγω Θόδωρου Καρυπίδη. Από εκεί και πέρα, μιας που είδαμε πριν για τους καινούριους, ο Μπεναλουάν την Παρασκευή θα σωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα. Ο Γαλοτινής θα ρυθμίσει κάποιες τελευταίες υποθέσεις του και θα έρθει και αυτός για μόνιμη κατάσταση στην Θεσσαλονίκη. Ο Ρόουζ, ο οποίος συμπλήρωσε 4 κάρτες με τον Παναθηναϊκό, δηλώθηκε νεκτής με τον Αστέρα Τρίπολης στο μάτι της αγωνιστικής. Τον θέλει ο Μάντιος με τον Απόλλωνα Σμύρνης και αυτό δείχνει ίσως και την πρόθεσή του να μην διαστεί με τον Μπεναλουάν και να μην τον ρίξει με το καλημέρα μέσα στο παιχνίδι και να πάει με ένα δίδυμο Ρόουζ Δελιζίση, ας πούμε. Το ερμηνεύω εγώ και κάπως έτσι. Μέχρι την 7η αγωνιστική που θα εκτίσει την πρόθεση, ο Γαλοτινής ήταν και πιο έτοιμος
για να αγωνιστεί στην δεκάδα. Άλλωστε το πλάνο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το σκεπτικό, ας το πω καλύτερα, είναι να παίζει ο Ρόουζ με τον Μπεναλουάν, δίδυμος αστόπερς. Δεξιά ο Ρόουζ, αριστερά ο συμπατριώτης. Αυτό θα είναι το δίδυμο δηλαδή. Ωραία. Στα χαφ ποιοι θα παίζουν, ο Κάτσι θα παίζει. Ωραία ερώτηση. Στα χαφ, γιατί συνωστισμός, και με αυτό να κλείσουμε, Νίκο, συνωστισμός στα χαφ πλέον για τον Άρη, έτσι. Ο καλύτερος. Κοίτα, αυτή τη στιγμή έχεις ένα δίδυμο το οποίο λειτουργεί, σου βγαίνει. Δηλαδή το Ματίγια με τον Τζέγκο. Από πίσω υπάρχει ο Σάσα, υπάρχει και ο Κάτσε. Οι καλύτεροι και αυτοί που είναι σε καλύτερη κατάσταση θα παίζουν. Και για τα στόπερ ισχύει το ίδιο, γιατί επαναλαμβάνω, το Ρόλ Μπεναλουάν είναι σκεπτικό. Θα το δούμε στην πράξη πώς θα είναι, γιατί μπορεί ο Βελιζής να παραμείνει βασικός. Ο Δέλη άλλωστε είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι του 7 και θα μπει και θα παίξει 7. Έτσι. Δεν είναι του 7 και θα παίξει 5 ή του 7 και θα παίξει 4. Αυτό που μπορεί να σου δώσει, αυτό θα σου δώσει. Είναι λίγο υπηρεπής στα λάθη, αλλά εντάξει, είναι ψυχάρα. Είναι, το έχει, εντάξει. Εντάξει. Είναι περίπου στο λάθος, αλλά έχει μια σταθερότητα γενικότερα στο παιχνίδι. Υπάρχουν επιλογές με λίγα λόγια και αυτό φαίνεται και από το ρόστερ, όπως είπες, και από αυτό που είπες, το σημαντικό ότι στις προπονήσεις πολλοί θορυβήθηκαν και είδαμε πραγματικά έναν διαφορετικό Ματίγια. Αν ο Ματίγια είναι έτσι όπως ήταν στο μάτς με τον Παναθηναϊκό, πραγματικά δικαιούται μια θέση στην εντεκάδα. Ήταν πολύ καλός, έτρεξε, Ματίγια. Έδωσε βοήθειες και στον. Εγώ αυτό είδα. Έδωσε βοήθειες στον Γκάνεα. Εγώ το πρόσεξα αυτό το πράγμα, να σου πω την αλήθεια. Και στην πλευρά του Σάκη έβγαινε. Έγινε, έδινε δεξιά-αριστερά. Πιο πολύ θεωρώ ότι τον είπε, εγώ έτσι είδα, να σου πω, προς τα αριστερά να δίνεις πιο πολύ βοήθεια. Έδωσε πολλές βοήθειες αριστερά στον Γκάνεα. Γιατί ο Γκάνεα όταν πηγαίνει μπροστά δεν γυρίζει πίσω ούτε μεταξύ. Λοιπόν. Και ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός ο Ματίγια. Πραγματικά. Το παράδοξο του Ματίγια, το ευχάριστο παράδοξο του Ματίγια είναι ότι πραγματοποιήσε μια καλή εμφάνιση, όχι τόσο στο δημιουργικό, αλλά στο ανασταλτικό. Ναι, με αυτό είναι το περίπτωμα, γι' αυτό λέμε. Ναι. Δεν έκοβε ποτέ, δεν ήταν. Ο Ματίγια έγινε και έδινε σε διαγώνια κάλυψη. Και τάκλινε είδαμε να κάνει ο Ματίγια, δεν τον ξανακάνει τάκλινε. Τάκλινε έκανε, ναι. Βέβαια, εντάξει. Βρήκε ρόλο. Για όταν όχι. Ο Ματίγιος, αυτό... Νίκο, είναι περισσότερο το άλλο που είπες. Το άλλο είναι περισσότερο. Δεν είναι και αυτό. Και θορυβήθηκε, ρε. Βέβαια. Το δίνω και αυτό, δεν λέω. Αλλά και ο Μάντιος τώρα έχει μπει σε μια δικασία λίγο να παίρνει να σου παίχνεις πράγματα. Αυτές τις πρώτες εβδομάδες παρουσίας του στο ρίσιο, δηλαδή τους φωνάζει στο γραφείο, του μιλάμε με τον καθένα ξεχωριστά. Αυτά δεν γίνονταν πριν. Ωραία. Ωραία, Νίκο. Έχει αλλάξει λίγο, έχει αλλάξει σημαντικά η προσέγγιση. Έτσι. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που ποτέ δεν μας έχεις αρνηθεί έτσι τη βοήθειά σου για το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστώ και σου εύχομαι ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ. Να σε καλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος ήταν με το ρεπορτάζ. Άρη, έχεις να πεις κάτι και για πάω, έχουμε ένα λεπτουδάκι. Όχι, δεν έχω να πω κάτι, αφού έχουμε να πάμε στο 10 η ώρα. Είσαι φοβερός, φίλε. Είσαι φοβερός. Έχουμε να πάμε στο χορηγό ώρας. Στο χορηγό ώρας που πρέπει να μπει Dunk ακριβώς. Και να πω ότι αμέσως μετά, γιατί έχω μερικά δευτερόλεπτα κενό, μέχρι να πάει 10 ακριβώς, να πω ότι αμέσως μετά ανοίγουμε τις τηλεφωνικές γραμμές στο 2310-287 και 38, 69-45-287 και 38, θα είναι δικό σας. Μία ώρα θα έχουμε γεμάτη με τις δικές σας απόψεις. Ακούσαμε ρεπορτάζ ΠΑΟΚ από Στέλιο Παπαντονίου, ρεπορτάζ Άρη από Νίκο Παπαδόπουλο και φυσικά τώρα θα ακούσουμε και το δικό σας ρεπορτάζ, τις δικές σας σκέψεις, πάντοτε στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ και 2310-287 και 38, 69-45-287 και 38. Θέλω να κάνω μια εξήγηση προς τους ακροατές, τους φίλους ή και μη φίλους. Κάποιοι μπορεί να μας θεωρούν και φίλους, εντάξει, θεμητό, ότι τα διαφημιστικά διαλύματα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους, παιδιά. Είναι, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι και οι άνθρωποι πληρώνουν για να ακούνε και τη διαφήμισή τους σωστή ώρα και την ώρα που επιθυμούν και πρέπει να γίνεται αυτό, έτσι. Εντάξει, άμα το βάλουμε και 2 και 3 λεπτά ή 1 λεπτό, εντάξει, δεν παίζει μεγάλη διαφορά, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε 10 λεπτά και μετά και 1 τέταρτο, έτσι. Γιατί χαλάει και η διαδρομή του επόμενου διαφημιστικού διαλύματος. Έτσι, ξεκαθαρίζω για να είμαστε οι καλές, λέει. Καλή λογαριασμό, κάνουν τους καλούς φίλους. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Επαναλαμβάνω, 2310-287 και 38, 69-45-287 και 38. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, σε ακούμε. Καλησπέρα. Το όνομά σου, αν θέλεις. Λοιπόν, ο Μάκης είμαι. Έλα. Καλησπέρα κιόλας. Καλησπέρα. Ο Μάκης, έλα. Πώς είστε?
Παλεύουμε. Έλα, λοιπόν. Παλεύουμε, Μάκη. Παλεύουμε. Σ' ακούμε. Ωραία, ωραία. Ο ΠΑΟΚ πέρασε με τον Ηρακλή, θα παίξει. Ναι. Ωραία. Εμείς σαν Αδιανή δεν θα παίξουμε, παιδιά. Χάσαμε. Χάσαμε. Και αν περνούσαμε, τι θα κάναμε, λέει. Πού θα πάει. Πού να πάει. Πού να πάει αυτή η ομάδα. Αυτό μου αρέσει, εσένα, γιατί συμφωνούμε απόλυτα. Ένα λεπτό να πω. Τι να πω, ρε φίλε, αυτή η ομάδα του Άρη. Αλλά να χάνε και από τον Ιωνικό, ρε φίλε, να χάνε και από τον Ιωνικό όμως είναι κρίμα, ρε φίλε. Κατάντια, όχι, όχι, ένα λεπτό. Κατάντια είναι, αλλά θέλεις. Θέλεις να ωρεοποιήσω την κατάσταση, δηλαδή να την... Όχι, και καλά κάνεις, μ' αρέσει. Τι να φύρε, φίλε. Μ' αρέσει, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Άκουσε με λίγο, θα πούμε λίγο για τον Άρη κάποια πράγματα. Άκουσα προηγουμένως τον Νίκο να λέει κάποιες καταστάσεις. Καταρχάς να ξέρουμε και το λέμε όλοι ότι όλα είναι στο χόρτο. Βέβαια. Ό,τι πήραμε θα φανεί στο χόρτο. Βέβαια, βέβαια. Έτσι. Πήραμε και άλλους παιχταράδες, Σέντερ Μπακ, Μαβράη, Γκραντιάρτε και τιμάχη. Δεν ήταν τίποτα, βέβαια. Όνομα ήταν ο Μαβράη. Α, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Και πολλούς άλλους που ήταν στο Χαριλάου. Λοιπόν, να το δούμε στην πράξη. Τώρα, θέλω να πω κάτι. Όταν βλέπαν την προετοιμασία του Άρη, λέει ανέτοιμη ομάδα. Συγχώρεσε με λίγο. Το Λίμπερο έστειλε δημοσιογράφους, βλέπανε. Δεν βλέπανε ότι η ομάδα δεν δουλευόταν. Και όταν τα λέγαμε αυτά και από πέρσι. Ωραία, πες για να μην σε... Από πέρσι. Μ' ακούς, Ντρούλη. Σ' ακούω, σ' ακούω. Αλλά άμα θες να... Μου, για πες μου, ρε αγόρι μου. Να... Δεν ξέραν ότι η ομάδα είναι ανέτοιμη. Ένα λεπτό. Ένα. Για... Τι θεωρώ... Δεν βλέπουμε. Πάντα με την κοινή λογική. Όταν λέει ότι είναι αδούλευτη, θεωρώ, γιατί ο Νίκος ο Παπαδόπουλος ήταν στην προετοιμασία της ομάδας, έτσι. Ο Νίκος ήταν. Μπράβο. Θεωρώ ότι εννοεί στο τακτικό κομμάτι, έτσι. Συντακτική ήταν αδούλευτη η ομάδα, γιατί για τρέξιμο για αυτά... Γιατί το βλέπανε, άρα ναι. Το βλέπανε. Εντάξει, δεν μπορώ να το... Να καταλάβεις τι το βλέπω, δεν δουλεύαν στην τακτική πάνω. Τι να σου πω, αυτό... Πώς να το πει. Αυτό σου λέω, Ζάχο μου να σου πω κάτι, συγγνώμη που το πω έτσι. Δηλαδή, όπως θέλεις, πες το. Τώρα το είπαμε, μην το στρογγυλεύεις όπως θέλεις, πες το. Μην το σκέφτεσαι. Ωραία. Απλά να είναι ναι, κόσμο. Εγώ λοιπόν λέω ότι όταν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, ναι. Είτε δημοσιογράφος είτε οτιδήποτε άλλο, βλέποντας πολλές προπονήσεις και προετοιμασίες ομάδων, αντιλαμβάνεσαι το μέγεθος της προπόνησης που κάνει η ομάδα. Ναι. Σου είπα για να σου δώσω ένα παράδειγμα χωρίς να το ξέρω. Λέω, μπορεί όταν σου λέει στο τακτικό κομμάτι δεν είναι δουλεμένη ομάδα, σκέψου ότι μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος επίθεσης και να το μαθαίνει αυτό, ενώ μπορεί να υπάρχουν πέντε και να μην έχουν δουλέψει τους άλλους τέσσερις. Σου δίνω ένα παράδειγμα, δεν λέω ότι ισχύει αυτό. Ναι, αγόρι μου, έχει δίκιο. Πού να το δει, πού να το δει αυτό. Τον είχαμε πέρσι. Ναι. Τον είχαμε πέρσι αυτό δεν το προπονητή. Δεν το είδαμε πως έπαιζε η ομάδα. Δεν έκανε αυτός προετοιμασία πέρσι, βρήκε έτοιμη η ομάδα. Τώρα έρχεσαι. Τώρα σωστός είσαι. Άρα την έκανε την προετοιμασία ο Παντελιάδης, βρήκε μια έτοιμη ομάδα. Παντελή. Άλλαξε λίγο τα δεδομένα και πήραμε τη θέση που πήραμε στο πρωτάθλημα. Είναι έτσι ή δεν είναι. Έτσι είναι. Γιατί δεν είπε κανένας κάτι διαφορετικό. Γιατί για τον Ένικ, αυτοί που ασχολούνται λίγο με την ομάδα, Ζαγό, όπως και εσύ και πολλοί άλλοι. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Είναι λίγο σαν πράγματα. Πάμε λίγο. Ναι, ναι. Είναι λίγο σαν πράγματα. Δεν ήταν ο προπονητής που θέλαμε να είχαμε στον Άρη, να το ξέρεις. Από την αρχή. Τώρα γιατί έκλεισε αυτός ο άνθρωπος για να κάνει συνεργασία προπόνηση στον Άρη, για άλλον ένα χρόνο, δύο, είπαμε. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ήταν επιλογή, όχι. Όχι. Ήταν επιλογή του Άγγελου Χαριστέα. Γι' αυτό και αποκλείστηκε. Ήταν επιλογή, ο Ένινγκ. Ήταν επιλογή του τεχνικού διευθυντή του Άγγελου Χαριστέα. Όπως και οι μεταγραφές τώρα, έτσι. Λοιπόν, οκ, okay, θα τα δούμε αυτά, Μάκη. Λοιπόν, Ζάχο μου, θα το δούμε στην πορεία. Εύχομαι να πάμε καλά και θα το δούμε στην πορεία. Άντε, σε χαίρετε. Να σε καλά, παιδιά, για σου τέλειο. Να σε καλά. Απλώς θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι ότι ο ρόλος των ρεπόρτερ είναι πολύ λεπτός ανάμεσα στην ομάδα και στους ανθρώπους που τον ακούνε ή τον διαβάζουν. Θα πρέπει να κρατάει ο δημοσιογράφος μια ισορροπία ανάμεσα στους αναγνώστες, ακροατές, τηλεθέατες mm-hmm. και την ίδια την ομάδα. Γιατί αν χαλάσει αυτή η ισορροπία, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Στην Ελλάδα. Ναι, στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, έτσι. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Νάτος. Καλησπέρα. Πού πήρατε, στο γέλο, ρε, δύο πήρατε. Ακριβώς. Για Άρη μιλάτε. Τι. Καλά, ρε, μισή ώρα είχα πει με. Ρε, εσύ, ο Βαλτός από το Ζαγόρα είσαι. Καλά, δεν έβγαλε ρεπόρτερ Άρη, δεν έβγαλε. Εδώ, ζωντανά τον έχω, ρε. Πρώτα μισά ώρα μόνο ναι. Πάω, μιλήσαμε. Καταρχήν, ένα λεπτό. Καταρχήν, κάνω εδώ είναι τρίτη χρονιά. Όποτε λέω ρεπορτάζ, είπα, ξεκίνησα ποτέ με ρεπορτάζ Άρη, που είναι η ομάδα μου ή πάντα με πάω, ξεκινάω. Όταν είναι ο Τάσος, εντάξει, το πάμε. Όχι, τον αδικείς τώρα το Ζάχο, γιατί και όταν δεν είμαι στο στούντιο, αυτό λέω, με παίρνει τηλέφωνο. Συγγνώμη,
Αυτό είπα. Ότι δεν είναι ο Τάσος. Λέω ότι είναι ο Τάσος, είναι ο Τάσος. Εντάξει, άλλο αυτό. Πήρα γιατί με κατηγόρησε χθες ότι υποστηρίζω το Χόμπιτ. Εγώ σου είχα πει ότι να πει η διοίκηση στο Χόμπιτ, αν δεν πάρεις κύπελο Αγγλίας και Europa League, φεύγεις. Του το είπα. Τον υπερασπιζόσου και στην αρχή, άσε να δούμε, μου έλεγες και τέτοιο και καλά πάει. 9 νίκες μου έλεγες είχε μετά το. Μετά το COVID, μετά το COVID που κέρδισε τα λιμά εκεί, 9 νίκες μου έλεγες που κέρδισε την Παναχαϊκή και το Εγάλεο. Δεν σου είπα ότι είναι αποτυχημένος από τη στιγμή που δεν πήρε κύπελο και Europa League. Τι να την κάνουν τέταρτη θέση, δεν τα είπα. Ναι, 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 μπράβο. Μεγάλο τέταρτη θα παίρνει το κύπελο και το UEFA. Να πούμε το παίρνει ο Άρης από το UEFA, θα το παίρνει μάτσα. Να σου πω γιατί, Ζάχο. Γιατί τώρα δεν θα ήταν 14 12 από την Αρθρό, θα ήταν 13 όλα. Βίχιο τέλειο. Είπα πάρει το UEFA ο Άρης και βίχε. Έχει πάρει μαθήματα η ΕΚ Τρέγια. Έλα, ρε, πάμε Χρήστο. Πάμε, άσε μας. Μας είναι άλλο επίπεδο. Πάμε στα. Ή άλλο επίπεδο μας με τον Άρκετο. Πώς τα βλέπεις τώρα με Καβάνι και με Τέλες, πώς τους λένε αυτούς. Αυτό το Τέλες δεν το ξέρω. Τι να κάνει η ομάδα. Άλλους 8 βασικούς θέλει, μάλιστα. Θέλει να κρατήσει μόνο αυτόν τον Φερνάντε και όλη άλλη αλλαγή. Όλη άλλη αλλαγή. Όλοι. Εγώ δεν κρατώ. Αν πάρει τώρα τον Ποκετίνο που ακούγεται, να κάνει ομάδα από την αρχή. Από την αρχή, διώξουμε 2-3 τώρα τέτοιο, μετά το καλοκαίρι άλλοι 3 και μετά άλλοι 3, έτσι. Και η Λίβερπουλ που δεν τη γουστάρουμε, έτσι έκανε ομάδα, έτσι. Έτσι είναι. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι είναι, φίλε. Θα διώξει τα λιμάρια. Αν ήξερε πάνω ο Σερ Άλεξ με το καρτούν, τι είναι, το σιγοντάρι, τι κάνει. Δεν γιατί ξεμόρανε ο Σερ Άλεξ, αυτού είναι. Γιατί αυτού είναι όλες οι επιλογές δικές. Και το Μόγιες αυτό τον έφερε και το Φαγκάλ αυτό τον έφερε, ξεμόρανε. Άνοια έχει ο άνθρωπος, τι να κάνουμε τώρα. Το στείλουμε στον ΠΑΟ. Να το στείλουμε στον ΠΑΟ. Η Ιεροσιλία να λέτε τέτοια πράγματα. Ξεμόρανε, άντε τον Μπούλο. Η Ιεροσιλία. Κάνανε το άγαλμα έξω από το Old Trafford. Άντε, ναι. Άντε, να του πληρώσουν εκεί μια νόβα να τα βλέπει από το σπίτι του να πούμε. Άντε, μας έχει τρελάνει κι αυτός. Εντάξει. Σερ Άλεξ και Σερ Άλεξ. Εδώ έχουμε να πάρουμε, έχουμε Λίβερπουλ έχουμε γίνει. 8-7 χρόνια χωρίς πρωτάθλημα. Τι είναι. Ξεθόριασε η μπλούζα που έχω την πέταξα να πούμε. Άντε. Μα γι' αυτό σε λέω ότι έπρεπε, ό,τι παίρνει τη γλώσσα είναι καλό. Σας έπαιρνε και το UEFA και το κύπελο. Απίο τέλειο τη φοράω, για πες. Φοράει φανέλα της United με την μπλε έκδοση. Την μπλε. Ναι. Και εγώ έχω μία από το 82 από το England Sport. Α, τώρα πρόσφατα είσαι, από το 82 έχεις. Πιο μεγάλο από μένα είναι η φανέλα. Ο Στέλιος είναι 27, εσύ 38 είναι η φανέλα σου, εντάξει. Αγορά, στηρίζεις. Να υποθέσω και του πάω και έχεις καμιά σκαρτάδος. Τι έχεις. Καμιά τσουρέλα. Κούδα. Κούδα. Κούδα έχεις, καλά είπε. Μην τους λέτε τέτοια, μπορεί να τον ενεργοποιήσουν, να τον ξαναφέρουν πίσω τώρα. Σκαρτάδος, σκαρτάδο, αμυντικό χαφ θέλεις. Πήγαινε πάρ' τον Γιώργο. Πήγαινε πάρ' Γιώργο. Ζάκο, εντάξει, πέρασε τώρα ο Πάου Γκλαντήρες. Ο Ιβανόφιο τώρα δεν περάσει λογικά. Γιατί να μην πέρασε, με ποιο παίζει ρε φίλε, με ποιο παίζει, με τους Lakers, σιγά. Τι πιο καλή, δεν ξέρω, δεν έχω δει. Καταρχήν μόνο που δεν έχει κόσμο, όπως βλέπεις και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, βλέπεις και σε NBA. Κάπως ψιλοσυμαζεύτηκε μπασκετικά ο ΠΑΟΚ, έτσι. Θα το δούμε, μωρέ, εντάξει, θα δούμε. Δεν ξέρω τις ομάδες καθόλου, δεν είδα τίποτα, δηλαδή. Θα δούμε λίγο τις πρώτες αγωνιστικές. Είδαμε ΠΑΟΚ, βλέπω σήμερα. Τι κέρδισε και βγήκε για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ, καλά. Δεν το είδα, να σε πω. Δεν το είδα, το είχε, σκόρυδα, το είχε. Μόνο το τελικό. Το YouTube είχε, το είχε. Στο YouTube, ναι, που καταντήσαμε, ρε φίλε. Τον Άρη τον είχε και ένα site, ξέρω εγώ, τα νέα του βατραχάνθρωπου και τον ΠΑΟΚ τον είχε το YouTube. Πω ρε το YouTube, φίλε. Το επίσημο κανάλι του YouTube της Sky ΠΑΟΚ. Ξεφτύλα. Ζακώ, ο Μποχωρίδης πήγε στο Παναθηναϊκό, Τελείωσε. Μεγάλη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός και τον Μποχωρίδη. Κατάδια για τον Παναθηναϊκό. Τον παίζει βασικό στον Παναθηναϊκό ο Μποχωρίδης, γι' αυτό να καταλάβεις μέχρι που έχει πάει τον μπάσκετ. Εντάξει, το παιδί κοίταξε, καλά να είναι, υγεία να έχει, αλλά λίγα πράγματα από μπάσκετ. Αυτοί οι δύο, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, απλά συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα. Δεν έχουν τίποτα, βλέψεις εκεί. Να παίζουν. Δεν ξέρω, τον Ολυμπιακό δεν τον είδα. Έχασε βέβαια πρώτη αγωνιστική, αλλά στον πόντο έχασε. Εντάξει. Πού να πάνε τώρα με Τσεσεκά και Ρεάλ και Μπαρσελόνες και τέτοια. Θα δούμε. Θα δούμε. Τι να κάνουν. Πέσαν τα μπάτζε. Ωραία, Χρήστο, σε κλείνω. Άντε, Γκλόρι. Άντε, υποστηρικτή του Χόμπιτ. Άντε, μας έπρεξες με το Χόμπιτ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Γιώργος Αγωνέας Μύρμη. Γεια σου, ρε Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Χαιρετώ και το Στέλιο. Γεια σου, φίλε. Πάμε, ρε Γιώργη. Τώρα το του μπάσκετ, θεωρώ ότι κάπως είδα χάζεψε τον ΠΑΟΚ. Εύκολη νίκη. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι καλύτερος από πέρσι. Δεν νομίζω να κινδυνεύσει με βιβασμό.
Τουλάχιστον αυτό ένας πιστεύω. Δεν πέφτει, ένας δεν πέφτει, ρε παιδιά. Δεν νομίζω ένα πέφτει, γιατί εμείς ο Πανιώνιος δεν κατεβήκαμε, οπότε τροποποιήθηκε. Ναι, έγιναν 12 οι ομάδες, οπότε θα πέσει μία και θα ανέβουν τρεις. Κάτι τέτοιο θα γίνει. Ναι. Λογικά μία θα πέσει. Τώρα για τον Άρη, για τον μπάσκετ, ρε φίλε, τον είδαμε τον Ιωνικό. Δεν πάτηκε καλά, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει τόσο κακό ρόστερ. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι πήρε κάποιους Αμερικάνους. Και ο Ντεκόζη που παρόλο λένε ότι φεύγει. Από πού φεύγει, από τον Άρη? Ναι, το κάτι τέτοιο διαρρέει. Επειδή δεν είναι ικανοποιημένοι από το φιλικό που παίξε με τον Ηρακλή και από το επίσημο που παίξε στο κύπελο. Ήταν ένας παίκτης που παίζε στο Λαύριο, που το Λαύριο είχε μια συμπαθητική ομάδα και ήταν τους πρωταγωνιστές. Τώρα ή και ο Σούλερ που πήρε από τον Ηρακλή. Ο Σούλερ ήταν καλός στο μάτς με τον Ιωνικό. Ήταν... το είδα, σου λέω, το μάτς. Ναι, και ο Σούλερ δηλαδή είναι ένας ξένος που πέρσι έπαιξε πολύ καλά στον Ηρακλή. Δεν μου φαίνεται τόσο κακός, αλλά δεν ξέρω. Υπάρχει θέμα. Ή και ο άλλος πήρε από την ΑΕΚ, πώς θα λένε, ο Τσάλμερς. Ναι. Δηλαδή είναι κάποιοι παίκτες που είναι καλοί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν παίζουν. Μήπως υπάρχει και οικονομικό θέμα, γιατί ξέρεις οι Αμερικάνοι γενικά και από την εμπειρία σου είναι μισθοφόροι. Οικονομικό θέμα υπάρχει έτσι κι αλλιώς, αλλά όχι, αυτό να σου πω λίγο με... Κατάλαβες. Ναι, οικονομικό θέμα φυσικά υπάρχει, αλλά αυτό το ρόστερ που πήρε υποτίθεται ότι μπορεί να το πληρώσει. Γι' αυτό και ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Αλλιώς δεν θα έρχονταν. Έχουν πάρει κάποιες εγγυήσεις και λογικά οι Αμερικάνοι, όπως σωστά λες, πήραν και εγγυήσεις για τα λεφτά τους. Δεν νομίζω γίνει και τεράστια τα συμβόλαια. Τώρα ο Τσάλμερς που λες πρέπει να είναι 62,5 χρονών. Σούλερ ήταν όντως πέρσι ήταν πολύ καλός στον Ηρακλή. Πραγματικά είναι καλός παίκτης. Τον Ντεκόζη δεν τον ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν παρακολουθώ. Ο Ντεκόζη, εγώ που παρακολουθώ και μπάσκετ, τον είχα δει και στο Λαύριο, είτε έκανε πολύ καλές σονιές. Ναι, αλλά και... σκέψου, εμείς έχουμε τρεις Αμερικανούς και όλοι οι άλλοι θα έχουν έξι. Ναι, και είδα ότι και ο Χαρίλος Τρικούπης που είναι νεοφώτης στην ομάδα. Δηλαδή είναι τώρα... τον Αμερικανό μετά τον άλλον, οπότε θα είναι δύσκολο για τον Άρη. Φυσικά θα είναι δύσκολα. Ακόμη και με έναν που θα πέφτει θα είναι δύσκολα για τον Άρη. Και βέβαια, μπράβο, προσοχή, γιατί κάποιοι ακούνε. Με τις μασχάλες, έτσι. Ναι. Δεν το λέω για μορφή για τη διοίκηση, γιατί η διοίκηση έκανε τεράστιο αγώνα αυτή για να μπορέσει να σχηματίσει ομάδα. Και κατέβηκε ο Άρης είναι θαύμα. Και με τα 8 μπαν που είχε, έτσι. Και με τα 8 μπαν που είχε. Κατέβηκε στο πρωτάθλημα είναι θαύμα. Εντάξει, και μακάρι να σωθεί, γιατί είναι ιστορική ομάδα και δεν είναι η θέση της για εκεί. Είναι για παραπάνω πράγματα. Τώρα στο ποδόσφαιρο, άμα θες την άποψή μου, πάμε, η μόνη πινελιά που θα ήθελε ο Άρης στο ρόστερ του. Πιστεύω ότι στη θέση του αριστερού μπακ, κατά τα άλλα είναι πληρέστατος. Πιστεύω ότι έχει δύο εισάξεις επιλογές για κάθε θέση, πάνω-κάτω. Ναι, είναι καλός ο Άρης, πραγματικά. Ναι, πιστεύω ότι όσα χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο και παρακολουθώ ομάδες Θεσσαλονίκης, έχει το πιο, δεν μπορώ να πω το καλύτερο, θα φανεί στο γήπεδο, αλλά το πιο πληρέστερο. Γεμάτο είναι η κατάλληλη εκφράση. Ναι, δηλαδή δεν είσαι όπως σε άλλες χρονιές που τραυματίζεται ένας, παίρνει κάτι, δεν παίζει καλά και κοιτάς τον πάγκο και λες ποιο να βάλω. Αυτό είναι ευτυχή κατάρα όμως για τον προπονητή, γιατί θέλει σωστή διαχείριση. Ωστό. Δηλαδή όταν κάποιος δεν παίζει και θεωρεί ότι αδικείται, υπάρχει και γκρίνια το να διαχειριστεί. Ένας προπονητής αυτό το πράγμα. Μα γι' αυτό είναι ο προπονητής, για να κανονίσει τις καταστάσεις. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλοι με τον ίδιο τρόπο και καλά, τόσο σωστά. Προφανώς. Βέβαια, για τον Άρη πιστεύω εκεί μόνο θα ήθελε κάποια ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, γιατί και ο Γκάνεα δεν με τρελαίνει, δεν το θεωρώ κακό παίχτη. Μπορεί να εξελιχθεί καλύτερο από ό,τι είναι από τώρα. Αλλά από πίσω δεν έχει κάτι αξιόπιστο. Έχει κάποιον παίχτη, τον Μαρτίνια, τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει συμμετοχές. Και το Σεγκέρκι. Και το Σεγκέζι, ο οποίος είναι γηγενής παίκτης του Άρη και έχει λίγες συμμετοχές. Βέβαια μπορεί τα παιδιά να είναι κεφάλαιο και να παίξουν καλά. Να παίξουν, να δείξουν, ρε φίλε, να παίξουν και αυτοί. Ναι, okay. Στο κάτω-κάτω. Και κάτω. Και αυτά τα μάτς να πάρουν και κάποιο χρόνο συμμετοχής. Έτσι, τώρα για τον ΠΑΟΚ πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται είναι ένα εξάρι που να δαγκώνει. Να είναι, ρε παιδάκι μου, πώς να σου πω, Τζέκο, να είναι, ξέρω εγώ, κατάλαβες, να είναι κάτσε, έτσι ένας αποκαλής. Βιτόλο. Ένα Βιτόλο, σε καλύτερη έκδοση πάντως από τον Εσίτη, γιατί ο Εσίτη καλός φιλότιμος, αλλά είναι περιορισμένο δυνατότητες. Ο Εσίτη είναι για τέτοιο, για πόρτες και μαγαζί. Ωραία, να είσαι καλά, Γιώργη. Έγινε, παιδιά. Καλό σου βράδυ. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, Ζάχο μου. Και Στέλιος. Χαίρετε. Έλα. Όχι, Χρήστος. Και Στέλιος. Και Στέλιος. Στέλιος, είπα μαζί μου. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά. Προσπαθούμε εδώ εκπομπή. Πάμε, ρε Κρυστάρα.
τα χαιρετίσματά μου καταρχήν. Ωραίος. Λοιπόν, Ζάχο, με τις προσθήκες που κάναμε, τελευταίες μεταγραφές, έχουμε κάνει ένα, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, ένα πολύ καλό ρόστερ. Αυτό που είπε. Καλά, δέσουν όλοι αυτοί οι παίκτες. Ναι, για παίκτες. Αυτό που είπε ο γεμάτο, γιατί κάτσε να δούμε. Άντε, τον Γκάτσερ το ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει και τι δεν μπορεί να προσφέρει. Τον, αυτούς τους δύο τώρα, αυτοί, ο Γαλοτινίσιος. Ο Μπελαλουάν και ο Σίλβα, αν είναι καλοί, αν είναι καλοί όπως λέει το βιογραφικό τους και αποτυπωθεί αυτό στο χορτάρι, νομίζω ότι ο Άρης θα είναι πάρα πολύ δυνατός. Δεν ξέρω το, μέχρι πού μπορεί να πάει αυτό το πράγμα, αλλά θα είναι πραγματικά δυνατός. Και εγώ αυτό πιστεύω, Ζάχο. Μένει να φανεί στο γήπεδο, βέβαια, έτσι. Καλά, ναι, αυτό λέω. Καλά όλα αυτά. Αλλά άμα δέσει αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, δέσει το ρόστερ, ας πούμε, και αρχίζουν και κάνουν νίκες, απανοτές, ρε παιδί μου, θα πάρουν και τα πάνω τους, έτσι. Ψυχολογία. Ήδη έχουμε, όλοι ρε παιδί μου, Αριάννη, εντάξει, έχουμε άλλη ψυχολογία. Εντάξει, και πρόπερση είχαμε ξεκινήσει με 3 νίκες. Εντάξει, δεν βγήκαμε 5, ας πούμε. Αλλά φέτος έχουμε, ρε παιδί μου, πώς το λένε, υπάρχει μια άλλη ψυχολογία, άλλος αέρας υπάρχει, ρε παιδί μου, στον Άρη. Είμαι σίγουρος ότι θα φανεί, ρε παιδί μου, μέσα στο γήπεδο. Αυτό το είπες ωραία, σωστά στην αρχή. Οι νίκες το φέρνουν αυτό και όχι η απόδοση. Ναι, φυσικά. Βέβαια, όταν δεν είσαι καλός, δεν μπορεί να κερδίσει συνέχεια, έτσι, αν δεν είσαι καλός. Πρέπει να βελτιωθεί ο Άρης. Ναι. Αυτό θέλουμε. Και μεγάλο ατούμα μας εναντίον Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και ΑΕΚ είναι ότι δεν παίζουμε Ευρώπη εμείς. Αυτοί έχουν παιχνίδια Ευρώπη. Και στην ΑΕΚ φάνηκε την Κυριακή που χάσανε από τον Ατρόμητο, ας πούμε. Έτσι, έτσι. Να ξέρεις, αυτό είναι καλό για μας. Αυτό είναι καλό. Όλοι το πλήρωσαν ότι παίζουν Ευρώπη. Μόνο ο ΠΑΟΚ έρθει, έτσι, και ο Άρης. Όλοι είχαν στραβοπάτημα. Δηλαδή, και ανάμεσα στα παιχνίδια με την Κράσνονταρ και ο ΠΑΟΚ είχε δύο απώλειες με Ατρόμητο και Βόλο. Και ο Ολυμπιακός υπάρχουν είχε. Και άλλες θα υπάρχουν. Προφανώς, εφόσον έχουν ομίλους μπροστά, θα έχουν. Καλά, το Ατρόμητο ΣΑΚ για μένα δεν είναι γκέλα. Έτσι. Γιατί ο Ατρόμητος είναι δυνατός και έχει και καλό προπονητή. Είναι δυνατός. Δηλαδή, εγώ χι το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ το περίμενα ισοπαλία. 0-0 το περίμενα βασικά. Δηλαδή, αν μου έλεγε ακριβές σκορ, 0-0 το βάζει. Ναι. Εγώ 1-1 το είχα σκορ. Άκου τώρα. Εγώ για εκεί το πιάνω τον Άρη μας. Άκου, πιάνω τον Αριανάρα μας 1-70 χ διπλό, διπλή ευκαιρία. Έπρεπε να ακούσει την Παρασκευή που το έδινα διπλό. Το έδωσε διπλό, πάω. Ξέρεις, το έδωσε διπλό, ρε φίλε. Τώρα τι ακούς. Εντάξει. Εγώ το φοβόμουν και για χ κυρίως. Τρίπλη, κι άσος μπορεί να γίνει. Είχα ψυχολογία, εντάξει, τέλος πάντων. 1.78 έπιασα και την τέτοια, τη Manchester United, είχε δύο διπλή ευκαιρία την τότε μέσα στη Manchester United. Και έβαλα 1-1 την ΑΕΚ, ούτε 1-0. Και το Πορτογαλέζικο, η Sporting Lisbon μου κέρδισε 0-2, του είχα 1-2 σκορ, ας πούμε. Καλά, εσύ με σύστημα τα έπαιξε ή καρφί. Με σύστημα, αλλά εντάξει, τι να το κάνω. Είχα χάσει και ένα άλλο τη Δευτέρα την Ερεμβέργη που την έβαλα, άσο και ήρθε 2-3 σκορ. Έλος πάντων. Αλλά ήμουν κοντά, πολλά έπαιξες. Πιο λίγα θέλει. Βατραχοπέδιλα στην έρημο ψάχνεις. Εντάξει, είπαμε. Ξέρω, ρε Ζάχο, τι να κάνω τώρα. Εντάξει, είπαμε. Με 1,5 με 2 ευρώ πάμε για τα πολλά. Αλλά τι να κάνω τώρα. Πόσα πολλά. Εμείς με 1,5-2 πάμε να πάρουμε 100. Εσύ πας να πάρεις ένα εκατομμύριο ευρώ. 100, 200, 300. Τα δύο ακριβές σκορ μόνο που μας είπες ένα χιλιάρικο πάνω με αυτά. Τι θέλεις δηλαδή. Ναι, ήταν το 1-1 που έκαναν λίγο. Εντάξει, το 1-1 δεν είναι. Τέλος πάντων, παιδιά. Αυτά. Ελπίζουμε για το καλύτερο. Περιμένουμε να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα. Ευτυχώς έχουμε καλό, εύκολο ματς. Μετά την Απόλλωνα, αλήθεια, με ποιον παίζουμε. Μετά πάμε μέσα. Αστέρα Τρίπολης. Όχι, όχι. Μετά πάμε μέσα στη Λάρισα και μετά δύο στο Χαριλάου, Αστέρα Τρίπολης και ΑΕΚ. Και τελειώνει αυτό το, αν ξέρουμε την ΑΕΚ, ας πούμε, και τον Παναθηναϊκό, στα πρώτα 8 παιχνίδια. Θα έχουμε 6 βατά και 2 έτσι ντέρπι. Λοιπόν, ωραία, Χριστό, να είσαι καλά. Έγινε, παιδιά, καλή να σε καλά. Λέμε. Να σε καλά. Πάμε στον τελευταίο φίλο για αυτό το ημίρο για να πάμε μετά στο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα, γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Χαίρετε. Το όνομά σας. Ο Τέος είμαι από Γερμανία. Νάτος. Γεια σου, Τέο. Λοιπόν, Ζάχο. Και Στέλιος. Πρέπει και να σου δώσω συγχαρητήρια γιατί πας πολύ καλά. Τι έκανα. Χθες σε άκουσα που είπες για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά το είπαν. Σε άκουσα που είπες εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ. Ξέρεις, κάπως έτσι ξεκινάνε όλοι και κάποτε βρίσκουν το...
Κάποτε βρίσκουν το σωστό δρόμο. Ένα-ένα. Λοιπόν, αυτό το εγώ αν ήμουν ΠΑΟΚ, εδώ τώρα είμαι τρίτη χρονιά με τον Τάσο, το έχω πει πάνω από 50 φορές. Τι θα έκανα, τι θα ήθελα αν ήμουν ΠΑΟΚ. Εσύ με άκουσες πρώτη φορά χθες. Και να σου πω ότι για 5 λεπτά. Ίσως, ναι. Το ξαναλέω, δεν πειράζει, είναι ωραία ιστορία. Για 5 λεπτά στη ζωή μου ήμουν ΠΑΟΚ. Για 5. Ήμουν 5 ναι, χρονών. Ναι, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Ήμουν 5 χρονών και είπα τον παπά να γίνω ΠΑΟΚ. Για 5 λεπτά ήμουν, γιατί δεν έφτανα το κουδούνι πάνω. Με έβγαλε έξω από την πόρτα, δεν έφτανα το κουδούνι, πηδούσα και δεν έκανε και άρχισα να κλαίω. Κατάλαβε. Δεν με βάζει μέσα, είχε κρύο. Ναι, λοιπόν, ξέρεις, εγώ παράδειγμα δεν θα έλεγα ποτέ τίποτε τέτοιο. να πω εγώ αν ήμουνα θούκυρε το στόμα μου και φυλακή το πνεύμα τι. Όχι, μου ζητείτε η άποψη λοιπόν, για ΠΑΟΚ. Μου ζητείτε η άποψη να πω την άποψή μου για ΠΑΟΚ. Και λέω ότι αν ήμουν ΠΑΟΚ θα ήθελα αυτό. Δηλαδή μεταφέρω τη δική μου λογική στο αν θα ήμουν ΠΑΟΚ. Πώς λέω ότι εγώ βλέπω. Εγώ σχολιάζω. Που σημαίνει ότι κάποτε μπορεί να γίνεις ΠΑΟΚ. Να φας τη γλώσσα σου, ρε κατσίκι. Κάτσε. Ποτέ δεν μου λες Ζάκο. Δρόμο. Ναι. Δεν είναι κακό. Αυτό λέω, ναι, έτσι ξεκινάνε όλοι και βρίσκουν τον ίδιο δρόμο. Τώρα θα με κάνει. Βαλτός από το Ζαγόρα είσαι. Βάζει από το Ζαγόρα είσαι βαλτός. Εντάξει. Καταλαβαίνω. Ζάχο. Ναι. Ζάχο, για πες μου, ρε, τώρα η. Η μεταγραφική για τους ελεύθερους μέχρι πότε είναι, ένα μήνα είναι? Όχι, όχι. Στις 23 νομίζω είναι. Ναι, ναι, ναι. Έτσι όπως το είπε ο Στέλιος. Ως τις 23, ως τις 23 Οκτωβρίου. Δηλαδή. Γιατί άκουσα ότι μένει ελεύθερος και ο Μέση και είναι καλός φίλος του Ρέμπε. Δεν μένει. Δεν αφήνουμε ελεύθερο το Σάσα να το δώσουμε στον ΠΑΟΚ 2 εκατομμύρια. Ελεύθερο, γιατί μόνο δεν γίνεται μεταγραφή λοιπόν, πλέον. Λοιπόν, αντενάμιση, τώρα φίλοι. Χωρίς πλάκα. Έλα, πάμε Ζάχο, για να πάμε χωρίς και πλάκα, σε... το ροζ. Ναι. Το ροζ θα ήθελα να τον έχω, ρε φίλε. Σ' αρέσει, έτσι. Το ροζ είναι σκυλί μαύρο, μπαγάζα. Ναι, βγήκε, είναι από αυτές που λέμε τα διαμαντάκια, ας πούμε, με λίγα λεφτά. Ο Άρης τον πήρε με 100.000 το ροζ, έτσι, πλήρωσε την ομάδα. Θα μου πεις πλήρωσε για το μάντζι. Θα ήθελα που λες να είχα ένα εξάρι, ναι, από αυτά τα πιτσιρίκια που εκεί στην Ουρουγουάη, η Αργεντινή, μαζί σου από πιτσιρίκια στις φαβέλες μέσα, έχουν μια ουλία και ξεκινάει από το χείλο, από τα χείλη μέχρι το αυτί πίσω. Ένα τέτοιο εξάρι ήθελα να είχα, ρε φίλε. Ναι, ναι. Και ο Ρόζ μπορεί να είναι τέτοιος, κατάλαβες. Έχει και μία φακιο Ρόζ, έτσι, φάτσα, λες και ήταν σε συμμορία μικρός. Την έχει τη φάτσα. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει ουλή, βέβαια. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, Τέο. Να είστε καλά. Άντε, γεια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Που λες, Τέο, αν ήμουν ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων, να μην το ξαναπούμε. Λοιπόν, θα πάμε, Στέλιο. Θα διαβάσω όμως ένα μηνυματάκι. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα του φίλου μας του Νίκου. Και τη δική σου άποψη ζητάει ο Νίκος και των δυο μας. Για το ρόστερ της ΑΕΚ. Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ από πέρσι είναι καλύτερη. Νίκο, αυτόν τώρα τον Γκαρσία, τον Λιβάη Γκαρσία, δεν τον τραυματίστηκε ο Λιβάη προχθές. Τον είπα τον άλλον, δεν μπορώ να τρολάρω, με κάνει σποτάκι. Το λέω, τραυματίστηκε ο Λιβάη. Ο Λιβάη Γκαρσία, αυτό βλέπα το μάτσε. Τέλο πάντων, ναι, τέλο πάντων. Α, και το έκανε με το άλλο. Μου λέει, ρε, ο Λιβάη Γκαρσία μου λέει. Λέω, εντάξει, λάθο. Δεν μπορεί, εντάξει, είπαμε. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι καλύτερη η ΑΕΚ από πέρσι, βέβαια το πόσο καλύτερη ήταν αυτό. Οδηγεί στο να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να σου το πω. Θα φανεί πολύ σύντομα, νομίζω, γιατί όπως είπε και ο φίλος, θα υπάρχουν και τα μάτς της Ευρώπης. Οπότε όποιος έχει τις λιγότερες απώλειες. Εγώ συμφωνώ μαζί σου και είναι ερωτηματικό γιατί έχει δύο καρπούς για κάτω από την ίδια μας χάλη. Ναι. Έχει Ελλάδα και Ευρώπη, που γενικότερα είναι ένα θεματάκι. Για ελληνική ομάδα είναι θέμα, όντως. Δεν μπορεί και τα δύο εδώ, για ευρωπαϊκές, θα μου πει, μεγάλες ομάδες είναι. Για δική μας. Ομάδα, λοιπόν, ο Παρασκευάς, ένα λεπτό να διαβάσουμε μερικά μηνυματάκια. Ο Παρασκευάς, παιδιά, ζήτησα να μου πείτε ποια χρονιά ήταν. Εγώ θυμάμαι 9 ομάδες, μην ήταν και περισσότερες. Μου γράφει Θρασίβουλος, Αχαρναϊκός, Αθηναϊκός, Καλυθέα, Ακράτος, Εθνικός. Τον Ιωνικό τον ξέχασες. Προφανώς είναι κι άλλες. Ήταν μια χρονιά που ήταν οι περισσότερες ομάδες από την Αττική στο πρωτάθλημα. Νομίζω ήταν ή 9, ήταν οι μισές. 9-18 ή 11. Νομίζω ήταν 9-18. Οι μισές ήταν στην Αθήνα. Έτσι. Λέει, εντάξει. Εντάξει. Ωραίο πρωτάθλημα ήταν πραγματικά. Που λέγαμε ότι κατεβαίνουμε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής ήταν τότε. Στο μισό πρωτάθλημα παίζεται στην Αθήνα. Και όντως έτσι ήταν.
Αργεντίνο, τι λέει, από φαβέλες έχουμε το μάτζι. Εντάξει, παιδιά, είπαμε καλή πλάκα. Εντάξει. Εντάξει, έβαλα και τον γκολ τώρα. Να εντάξει. Το ξαναπώ. Εντάξει. Το προσόν, να το ξαναπώ, γιατί μερικοί ακούνε με τις μασχάλες ή με τα πόδια, με τα νύχια των ποδιών. Εγώ δεν λέω ότι είναι παλτό Μαντζίν, λέω ότι είναι μετριότητα και δεν μπορεί να κάνει διαφορά στην Ελλάδα. Δεν είπα ότι είναι παλτό. Έτσι. Αργεντίνος, χωρίς φαντασία στο παιχνίδι του, χωρίς τρίπλα. Είναι, να, ο Ζαμπά είναι ο Μαντζίν. Αυτό είναι. Άμα, συγγνώμη που σου προσβάλλω. Βραζιλιάνος χωρίς τρίπλα φύλλα, ναι, δεν υπάρχει. Γιατί και αυτό δεν τριπλάρει, ούτε ο δικός μας. Αυτό δηλαδή θέλει προσπάθεια για να τον βρει. Και ούτε φαντασία στο παιχνίδι. Είναι καλό, δηλαδή το σημαντικό του στοιχείο και μπράβο του που το έχει, γιατί στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αν δεν το είσαι αυτό, δεν παίζει κιόλα. Ότι γυρίζει πίσω και μαρκάρει. Όντως είναι φιλότιμος και είναι, τα αμυντικά του καθήκοντα τα κοιτάει και τα προσέχει. Όντως. Αλλά πέραν από αυτό. Τίποτα. Τώρα αν έβαλε γκολ και αν δεν έβαλε, εγώ καταρχήν και όταν έχανε τα γκολ ποτέ δεν είπα «Ρε Μαντζίνι, χάνεις τα γκολ». Δεν είναι η δουλειά του να βάζει γκολ. Αν βάζει και γκολ είναι συν, αλλά δεν είναι η δουλειά του να βάζει γκολ. Άλλα πράγματα είναι η δουλειά του που φυσικά δεν μπορεί να τα κάνει. Αυτό λέω. Λοιπόν, έχουμε διαβάσει δύο μηνύματα. Ένα από το φίλο μου τον Παναγιώτη που μας στέλνει την καλησπέρα του και την καλή εκπομπή από την Καλαμαριά. Καλά. Και καλά. Ένα μήνυμα από τον φίλο μου τον Δημήτρη που λέει καλησπέρα από τα Λουτρά Πόζαρ. Μας ακούει ο Δημήτρης. Ωραίος, ωραίος. Και ο φίλος, γιατί καλά είναι τα μηνύματα στο διαδίκτυο, αλλά FM κενό, γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας, τη σκέψη σας, τι στέλνετε στο 54-222 και μου λέει εδώ ο φίλος. Ο 736 θέλω να πιστεύω ότι είναι χαρτολογώντας. Φίλε Ζάχο, η ενδεκάδα αρχίζει με Μαντζίνι και τελειώνει πάλι με Μαντζίνι. Τώρα δεν ξέρω ποιο Μαντζίνι λες. Το στιχουργό εκείνο της όπερας, ποιος είναι εκείνος, είναι άλλος. Που, να μην πω τι σε είναι, είναι πάντως. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Αμέσως μετά μπαίνουμε στην τελευταία στροφή, στα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Μείνετε συντονισμένοι στον Αθλητικό Λιμπέρο 107,4. Να με συγχωρέσουν οι δύο φίλοι που είναι στην αναμονή. Ήθελα να ακούσω το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Ζήτησα τη βοήθεια του φίλου μου του Παντελή του Μπιμπισίδη που είναι ειδικός. Τέλος πάντων, θα το ακούσουμε όλο. Θα το ξαναβάλω στο κλείσιμο. Είναι επικό κομμάτι. Είναι ωραίο τραγούδι. Είναι η Cult. Θα σου στείλω να σε εμπλουτίσουμε. Ναι, στείλε, στείλε. Η Cult και το τραγούδι λέγεται Firewoman. Πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, Ζάχος και το άλλο παλικάρι που το είπαμε στο όνομά σου. Στέλιος. Ναι, Στέλιος, συγγνώμη, ξέχασα το όνομά σου. Συνεργάτη της εκπομπής. Δεν πειράζει, φίλε, δεν πειράζει. Συνεργάτης. Ναι, ακούω, Ζάχο, το βλέπω, φαίνεται συχνά. Όταν λείπει ο Τάσος, έρχεται το παιδί. Ναι, είναι πολύ καλός και στη δουλειά του και είναι και πολύ καλό παιδί. Οπότε πάμε. Πολύ καλός. Πάμε. Όλο το πρόγραμμά σας είναι καταπληκτικό. Να σε καλά. Απογειώσει. Να σε καλά. Ένα κακό έχει ο Στέλιος. Ένα κακό είναι η παοξή. Μερικοί άνθρωποι έχουμε μερικά ελαττώματα. Τέλειο που και εγώ το ίδιο ελάττωμα έχω. Το λέω εγώ. Υποθέτω δεν είναι πάω. Έχει ένα κακό, είναι πάω. Πάμε. Τι να κάνουμε, Στέλιο μου, αυτά είναι. Δεν πειράζει. Τους αγαπάμε όμως. Έχουμε ωραία σχέση με τους Αριανούς. Τους αγαπάμε. Καλά, ρε φίλε. Είναι δυνατόν να μην έχεις φίλο Αριανό, συγγενή, κάτι θα έχεις. Δεν μπορεί. Συγγνώμη. Δεν του άρεσε αυτό. Βέβαια, τι έχω και συγγενή και φίλους. Εννοείται αυτό. Ωραία. Εννοείται. Ο συνέτερός μου είναι Αριανός. Θέλω να σου πω και ο κόκαλο το λέω. Να τα ωραία. Ωραία, σε ακούμε. Λοιπόν, ήθελα να πω κάτι βέβαια για την ομάδα μου, για τον ΠΑΟΚ. Βγήκανε κάποια νούμερα. Η ομάδα λέει έχει 40 εκατομμύρια, όχι χρέος. Δηλαδή δαπάνησε 40 εκατομμύρια. Άνοιγμα, ναι. Εννοείται ότι έχει ξοδέψει, έχει μπει μέσα δηλαδή, αυτά τα λεφτά δεν τα χρωστάει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Απλώς ήθελα να πω ότι αυτές οι χρονιές που περάσανε που δεν ήμασταν στην Ευρώπη, άμα το πάρουμε το πράγμα λογικά, ας πούμε, και το σκεφτούμε δηλαδή χάσαμε από τις δύο χρονιές γύρω στα 20 εκατομμύρια που δεν βγήκαμε Ευρώπη και αυτήν τη χρονιά, εάν πηγαίναμε ομίλους Champions League που του προσπάθησε η ομάδα, θα πέραμε και γύρω στα 15 επάνω, δηλαδή θα ήταν πολύ μικρότερο το άνοιγμα. Θέλω να πω δηλαδή ότι μια ομάδα που είναι πετυχημένη, που παίρνει κύπελα, double και κάνει αυτή την πορεία, πρέπει να είναι πιο ισορροπημένη. Εγώ πιστεύω η διοίκηση αυτό είδε και προσπάθησε να κάνει κάποιες αλλαγές. Βέβαια η παλιά η ομάδα κουράστηκε. Ήταν και μεγάλης ηλικίας τα παιδιά. Ήθελα να κατεβάσει το μέσο όρο ηλικίας στην ομάδα για να έχει καλύτερη φυσική κατάσταση, καλύτερη ταχυδυναμικότητα.
Αυτό ήθελα να πω. Τώρα βέβαια δεν έχουμε και την επικαιρότητα, δηλαδή δεν υπάρχει πρωτάθλημα για να βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Και με το Ζάχο, τις προάλλες που πήρα στο Ζαγόρα, εγώ ορθολογικά είπα, ρε παιδί μου, ότι ο Άρης, όταν είπα ότι να έχει διαιτησία και ΕΠΟ, εννοώ να μην αδικηθεί από αυτά τα δύο πράγματα. Βέβαια, άκουε, αυτό εσύ δηλαδή, για όποιον πηγαίνει για πρωτάθλημα. Αν εσύ δεν αδικήσεις, ναι, σε παίζουν 50-50, βέβαια, πρόσεξε. Όχι, άλλο θέλω να πω. Εσένα σε παίζουν 50-50. Αν ευνοούν τον άλλον, πάλι δεν είναι ισόνομο αυτό το πράγμα, δεν είναι ισότιμο. Ναι, ναι. Ευνοείται ο άλλος, άρα είναι κάτι παραπάνω. Ισότιμα πρέπει να είναι 50-50 προς όλους για να είσαι σε ελπίδες, έτσι. Εννοείται αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν υπάρχει ισονομία, στα ανθρώπινα πλαίσια βέβαια, γιατί μπορεί οι άνθρωποι είναι να κάνουν και κάποιο λάθος κάποια φορά. Το λάθος θα γίνει ισόπωσα σε όλους, έτσι. Δεν μπορεί να γίνεται μόνο ναι, κατά μία. Αν υπάρχει κάποια ισονομία, δηλαδή μια ομάδα με τον μπάτζο του Άρη και αυτές όλες τις κινήσεις που έχει κάνει, εγώ βέβαια πιστεύω ότι ο Άρης, επειδή πλέον πρέπει να έχει πρόβλημα με το bank, με το financial fair play, δηλαδή προσπαθεί από φέτος να πάρει παίκτες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και στην επόμενη χρονιά. Έτσι λες. Βέβαια. Πιστεύω ότι κάνει και μια τέτοια κίνηση ο Άρης, γιατί financial fair play πιστεύω θα το βρει μπροστά του. Γιατί έχασε τα έσοδα της Ευρώπης. Ναι. Έχει χάσει τα έσοδα της Ευρώπης. Τέλος πάντων. Ήταν οριακά, δηλαδή το πάλευε ο Άρης, ας πούμε, με το financial fair play, δικαιώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις και είχε. Μπόρεσε, ας πούμε, φέτος να κάνει αυτές τις κινήσεις, να δυναμωθεί. Τώρα αλλού θέλω να καταλήξω ότι ο ΠΑΟΚ πήγε και έπαιξε ένα μονό παιχνίδι, θέλω να σου πω ένα παράδειγμα, μια ομάδα που είναι 5 κλικ πάνω από εμάς. Οι άνθρωποι ήταν πυρηνοκίνητοι. Δηλαδή, αν ήταν, ας πούμε, δομημένη η Μπενφίκα σαν ομάδα, δεν υπήρχε περίπτωση στο δικό μου το υλικό. Τι να κάνουμε. Ας παίζαν το μάτς και στο κέρδισαν, φίλε μου. Έτσι ήταν αυτή τη στιγμή οι κανόνες. Τι να κάνουμε τώρα, να τους αλλάξουμε. Όχι, θέλω να πω ότι με αυτή την έννοια, δηλαδή στο ποδόσφαιρο, το έχουμε δει πολλές φορές πολύ μικρότερες ομάδες να μπορούν να κάνουν μια υπέρβαση. Και σε άλλα πρωταθλήματα στην Ευρώπη, μικρότερες ομάδες να μπορούν να κάνουν μια υπέρβαση. Δηλαδή δεν είναι παράλογο το να πεις ότι ο Άρης μπορεί να κάνει αυτή την υπέρβαση. Είναι, μπορεί να είναι παιχτικά πολύ καλός. Γι' αυτό είναι και ο βασιλιάς των σπορ το ποδόσφαιρο. Γιατί γίνονται οι εκπλήξεις. Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό. Και η ομορφιά του είναι αυτή. Υπάρχει μια διαφορά βέβαια. Αυτό είναι πρωτάθλημα και είναι 26 συν τα πλέον 36 αγωνιστικές. Και εδώ μιλάμε για ένα μονό δύσκολο, παιχνίδι. Το μονό παιχνίδι, γιατί λέμε για το κύπελο ότι πρέπει να είναι μονά παιχνίδια. Γιατί ακριβώς αυτό που έγινε με τον ΠΑΟΚ. Η πιο αδύναμη ομάδα να μπορεί να αποκλείσει την μεγαλύτερη ομάδα. Όπως βλέπεις όμως το κύπελο Ελλάδος, γιατί μας δίνεις ασίες τώρα. Είπαν ότι αυτοί οι τρεις που παίζουν τώρα θα μπουν από τους 16 και θέλαν, λέει, να τους βάλει η ΕΠΟ από τους 8. Βάλτε τους στον ημιτελικό κατευθείαν, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Όχι. Από τους 32 όλοι και μονά παιχνίδια όλα. Για να μπορεί να αποκλείσει ο Φωστήρας τον Άρη. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Αυτό έγινε και πέρσι. Και πέρσι έγινε. Τώρα ήθελε, λέει, τώρα τους βάζει στους 16 πρόσεξε. Και ήθελε, λέει, πρότεινε να μπουν στους 8 οι τρεις. Όχι στους 8, να μπουν στους 4 κατευθείαν, ρε φίλε. Να είναι η τριάδα αυτή και όλοι οι άλλοι να παλεύουν για τη μία θέση στους 4. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Ζάχο, έχεις δίκιο. Έτσι, πολλά πράγματα και εσείς τα βλέπετε. Πάντα έχω δίκιο. Τα αντιλαμβάνεστε. Ζαχώρα. Απλώς γιατί υπάρχει τώρα μια καζούρα και μια τέτοια. Εντάξει, ακόμα είναι η αρχή βέβαια. Υπάρχουν και play-off. Ο Άρης, ας πούμε, θα αντιμετωπίσει και ομάδες, ας πούμε, που μπορεί να την πάρουν και βαθμούς μέσα στην έδρα της. Εκεί είναι, δεν θα κάνει. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, δηλαδή μπορεί να το αξιώνουν αυτό το πράγμα. Τα ντέρμπι όλα είναι τριπλές. Τι είναι, δεν το συζητάμε. Είναι ντέρμπι. Παντού. Είναι ντέρμπι. Να σε κλείσω λίγο κομψά, γιατί έχω γεμάτο το τηλεφωνικό κέντρο και έχουμε μόνο 13 λεπτά. Να σε καλά. Έγινε. Είσαι δικός μας άνθρωπος. Να πούμε ότι πάντα έχω δίκιο. Όχι μόνο δίκιο, εντάξει, όχι μόνο σήμερα. Πάντα έχω δίκιο. Όσα για αυτό που είπε ο φίλος. Η ΕΚ Ζαγόρας. Η ΕΚ Ζαγόρας, πραγματικά η ΕΚ Ζαγόρας. Αλλά αυτό που είπε ο φίλος, είπε financial fair play, θεωρώ ότι εννοούσε αυτά που έρχονται από το παρελθόν. Αυτά που έρχονται από το παρελθόν, αλλά νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα. Άρεσε αυτά που ήταν να τα πληρώσει και είχαν κάνει προσφυγή από τότε, τα πλήρωσε. Νομίζω. Έρχεται ο φίλος, δεν περίμενε. Υπάρχει, εκδικάστηκε να πούμε και υπόθεση στο ΚΑΣ του Άρη με τον ΙΜΠΕ και περιμένω Άρη στην απόφαση που θεωρώ ότι θα είναι υπέρ του. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Άντριου. Είμαι ο Αντρέας, στη Νέα Υόρκη, στην Ζάχο. Και ο Στέλιος, παρακαλώ. Και ο Στέλιος, όχι μόνο. Και ο Στέλιος μαζί μας. Είναι ο Στέλιος, και ο Στέλιος. Δημοσιογράφος είναι ο παδός σου, παοξές είναι. Ναι, παοκάρα και τα μυαλά στα κάγκελα. Πολύ μου αρέσει αυτό που είπες. Αν ήμουν ΠΑΟΚ,
ήμουν να το λέει την έκαιρα. 100 φορές το έχω πει. Του αρέσει μάλλον, του αρέσει. Για ξαναπέ. Αν ήμουν πάω, να το λέει πολλές φορές. Γιατί δεν λες εσύ αν ήσουν... Ωραία, εντάξει. Γιατί δεν λες εσύ αν ήσουν Άρης. Γιατί εσύ δεν λες αν ήμουν Άρης. Εγώ είμαι Αργιανάρα. Αργιανάρα, τα πλαράκια μου Αργιανή. ΠΑΟΚ δεν είσαι, Άντριο. ΠΑΟΚ δεν είσαι. ΠΑΟΚ είμαι, αλλά 37 χρόνια στην Αμερική, τι μίσος να έχω για τον Άρη. Εγώ δεν είπα να είσαι μίσος. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μας τρελάρει. Ένα λεπτό. Παίζει τελικό. Ένα λεπτό. Παίζει τελικό πρωταθλήματος. Τελευταία αγωνιστική ΠΑΟΚ Άρης. Όποιος κερδίσει παίρνει το πρωτάθλημα. Με ποιον είσαι. Με το ΠΑΟΚ. Τότε τι μας λες είμαι Άρης, φίλε. Τι μας λες είμαι Άρης, η Μαριανάρα. Άρης Ολυμπιακός, εγώ είμαι Άρης. Εσύ. Άμα παίζει Άρης Ολυμπιακός. Εσύ. Οι άλλοι παίζουν. Εδώ την έχω την κακία να την πω, αλλά δεν θα την πω. Πες την. Δηλαδή. Δεν έχουμε τα νύχια. Δηλαδή, ένα λεπτό ρε Άντριου. Παίζει τελευταία αγωνιστική, πάω ο Ολυμπιακός στο playoff, τα φέρνει έτσι. Και ο Άρης κυνηγάει το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Λέμε ένα Spielberg σενάριο, τι να πω. Επιστημονικής φαντασίας. Να χάσει ο ΠΑΟΚ. Να χάσει ο ΠΑΟΚ. Το πάρει ο Άρης. Και τι να το πάρει ο Ολυμπιακός. Άμα χάσει ο ΠΑΟΚ, άμα χάσει ο ΠΑΟΚ το παίρνει ο Ολυμπιακός. Με άσοχη το παίρνει ο Άρης. Με άσοχη. Δεν ακούς, δεν ακούς την ερώτηση. Με άσοχη να το πάρει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει. Να κερδίσει ο ΠΑΟΚ, λες, για να το πάρει ο Άρης, έτσι. Μη σε ακούσει ο Τρέγιας, δεν θα ξαναβγεί στο ράδιο Βαρμίτα. Γράφτηκε. Αυτό θέλω να σου πω εγώ. Ναι. Ότι εμείς που λείπουν πολλά χρόνια έξω, έχουν τελειώσει αυτά τα μίση. Και εγώ άρχισε να ανοίξει γραφείο. Πήγαινε. Εγώ επειδή. Ένα λεπτό. Δεν είσαι ο μόνος που ζει στη Νέα Υόρκη. Εγώ έχω φίλο που ζει στη Νέα Υόρκη και ξέρει και το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ. Πάνε να το πεις αυτό το σύνδεσμο του ΠΑΟΚ, λίγο σε παρακαλώ πολύ. Για παίρνω από εκεί. Τι να πω. Να πεις ότι άμα παίζει. Α, πάω ο Ολυμπιακός στο τελευταίο αγωνιστή. Εγώ θέλω να κερδίσω με τον Ολυμπιακό για να πάρει άλλο το πρωτάθλημα. Πάνε, πες το λίγο. Εντάξει, μπορείς να το πεις γιατί βλέπεις έναν αντίπαλο. Τι πω εγώ, θα σου κεράσω. Πόσα χρόνια είναι στην Αμερική που έστω, δε. Πες πόσα χρόνια είναι στην Αμερική. Αυτό που είναι τώρα και έχουν ελληνικό ψωμί ακόμα στα δόντια τους. Αυτό μετράει το πόσα χρόνια είναι στην Αμερική, την άποψή του θα πούμε. Απλώς μπορεί να πει ο άλλος ότι θέλω να το πάρει ο Άρης, γιατί εγώ έχω αντίπαλο τον Ολυμπιακό και δεν με νοιάζει. Δεν θα το πει αυτό, γιατί άμα το πάρει ο Άρης πάει στα 4 πρωτάθληματα. Έβαλε γκολ εθνική. Αλλά δεν γίνεται αυτό. Χημίχρονα στο τελικό το παίξαμε χημίχρονα. Σε είπα ότι δεν θα χάσει. Η Γαβρί. Ε? Μ' αρέσει. Και ο σύνδεσμο έχει Ολυμπιακό εκεί. Θα σα δώσω φωτογραφία σου, θα του στείλω, να ξέρει. Ναι, τον είδα από κάτω. Ένα καφενείο είναι. Ένα καφενείο, δύο τραπέζια έχει μέσα και δύο φρουτάκια έχει και αυτά. Και δύο φρουτάκια έχει. Είναι εκεί, αυτό τίποτα στην Αμερική από εκεί. Ωραία, μα έπεσε. Αν ανοίξει το σύνδεσμο στον Άρη, θα πάω στον Άρη. Να δω τους Αργιανούς. Ναι. Είσαι τυχερός που δεν είναι ο Τρέγια εδώ, φίλε. Είσαι πολύ τυχερός. Αύριο θα τα πω στον Τρέγια αυτά που είπες και άμα... Είναι ο Τάσος. Όχι, λείπει σήμερα ο Τάσος. Είναι ο Τάσος Τσοπροτραβόλτας. Δεν μπορούμε το γέλιο του. Πεθαίνουμε το γέλιο του. Πεθαίνω. Πώς να σου πω η διαφορά που είμαστε εδώ στο εξωτερικό από την Ελλάδα. Σωστά. Εμείς τα ξεχάσαμε αυτά. Ποιος το βάλε τον κολλή. Φορτούνης, ποιος είναι αυτός. Εδώ είναι οι πατριώτες. Ο Φορτούνης είδα μαζί με το Λιμιό. Τώρα ποιος το βάλε, θα σχελώσει. Έβαλε γκολ η εθνική. Λοιπόν, Άντριου, δεν το βλέπεις το μάτς. Αυστρία, Ελλάδα. Ποιος το βάλε. Φορτούνης. Ο Φορτούνης. Με σούτ έξω από την περιοχή. Μπράβο. Να ακούμε τέτοια χαρούμενα. Πολύ ωραία. Θα βγούμε στο λευκό πύργο να πανηγυρίσουμε. Να μην κλείνει το τηλέφωνο, το λέει κανένας άνθρωπος και μια καλή κουβέντα για σένα. Έτσι, τι μπούλινγκ, πες ρε Άντριου. Τι μπούλινγκ είναι αυτό, ρε φίλε. Είναι απρεπής είναι αυτό. Τι πράγμα, τι κυνηγεί. Δεν μπορείς να κλείνει το τηλέφωνο. Τι κυνηγεί το με ρίχνει, ρε φίλε. Μέχρι 50 φορές η Ζούγκα. Σε κλείνει. Είναι ωραίος άνθρωπος, τη γνώμη μου, είναι διευθυντής. Η ζούγκλα τελείωσε. Η ζούγκλα τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλο ζούγκλα. Έρχονται τα παιδιά. Σε 10 λεπτά Αντώνης Κούλαλης, Κώστας Παπαδομανολάκης. Έτσι, εδώ πέρα. Τους ακούω κάθε βράδυ. Να βγαίνεις, να βγαίνεις. Βγες κιόλας, πες σου αυτά που λες εδώ. Πες σου κι αυτούς να δεις θα σου πούνε. Να δεις θα γίνει τη χαμός. Κάθε χρόνο, τι κάθε χρόνο. Έλα. Κάθε απόγευμα, ώρα 5, τώρα σε μια ώρα βγαίνουν.
Κάτι από όλοι μας ακούω. Δουλειά δεν έχω, λίμπερο ακούω. Τι να κάνω. Αυτό τι, κολλημένη βελόνα, λίμπερο. 107,4. Λοιπόν, Άντριος, ευχαριστώ και πολύ. Ο κύριος Συρίκος λέει, εσύ είσαι ο νονός του Παλαλούμ. Μου έχει βγει το όνομα εδώ πέρα, όλα τα φορτώνουν σε μένα στην πλάτη μου. Εγώ έκανα τον Παλαλούμ, λέει. Εγώ το ο νονός. Κάθε μέρα στον Παλαλούμ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι χάρηκα που σε άκουσα. Ναι. Άντε, Αργιανάρα, έχω πόσο καιρό να κάτσετε. Μπράβο. Στην κορυφή, κλείστηκα να σας στείλω κανένα παρτού από την Αλάσκα, μην κρυώσετε. Και είστε ψηλά. Είμαστε, μείον δύο. Ναι. Από τον δεύτερο. Ναι, τι ναι, να κάνουμε. Ναι. Έρχεται τώρα και, έρχεται και πολικό ψύχος, τώρα θα ανέβει η διαφορά τις επόμενες αγωνιστικές, να ξέρεις. Ναι. Σου δίνω δελτίο καιρού, σου δίνω. Βρε, σου δίνω δελτίο καιρού για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Θα ανέβει! Θα σε παίρνω κάθε μέρα! Ναι. Θα σε παίρνω κάθε μέρα! Οκ, okay, Άντριου, να σε καλά! Να σε καλά! Καλό βράδυ, λοιπόν, τι είναι φοβερός! Άγιο είχε σήμερα! Άγιο είχε που δεν ήταν να τρέχεις εδώ! Αυτό, άγιο! Αύριο να σε δω! Αλλά και χθες είχε πλάκα! Αύριο να σε δω! Και χθες είχε πλάκα και ήθελα να έχω μια κάμερα εδώ στο στούντιο να βλέπω όταν έβαζε τα τραγούδια ο Τρέγιας με μπουγάκια δεν συμμαζεύεται. να βλέπω τη φάτσα σου, το πώς αντιδρούσες. Ναι, καλά, όντως, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε λίγο να πάμε και στα δεν μην καλείτε άλλο, γιατί ούτε 5 λεπτά έχουν μείνει. Να κάνουμε και τον επίλογο να διαβάσουμε εδώ και κάποια μηνύματα, όπως το φίλο του Νίκου από την Αθήνα, του φίλου μας, του οπαδού της ΑΕΚ, φιλάθλου. Μου λέει για τις ομάδες αυτό που είπα. Βέβαια, κανείς δεν μου λέει τη χρονιά, έτσι. Μου δίνει τις ομάδες, 9 μου λέει, Προοδευτική, Εθνικός Αστέρας, Πανιόνιος, Ιωνικός, Ακράτητος, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Εγάλεο. Μπορεί να ήταν λέει και η Καλυθέα, δεν θυμάμαι. Νομίζω η Καλυθέα ήταν αργότερα, ρε Νίκο. Αυτό που λέει ο Παρασκευάς. Όχι, φίλε, δεν το άκουσα. Δεν ξέρω αν το άκουσες εσύ. Αυτό που κάνει κάθε τρίτο ο Κλάντεμπερ τελικά, που βγαίνει και σχολιάζει τις φάσεις και δίνει από το βάρ τις συνομιλίες. Ναι. Δεν ξέρω αν έγινε, γιατί να πω αυτό που διάβασα, έτσι. Και την πηγή, γιατί. Λογικά είναι το site του Ολυμπιακού, έτσι, που είναι συμφερόντα στο πολιτικό Ολυμπιακού. Είναι το 10 που είπε, πραγματικά αυτό αν έγινε, δεν θέλω να πιστεύω ότι έγινε, ότι για όλες τις φάσεις είχε εκτός λέει του Ολυμπιακού. Δεν νομίζω. Δεν μπορεί να έγινε κάτι τέτοιο, ειδικά από τον Άγγλο. Δηλαδή είπε για όλες τις φάσεις εκτός του Ολυμπιακού με την. Για το Γιάννα Ολυμπιακό. Δεν πιστεύω. Αφού το είπε για το τέτοιο. Ναι. Για το offside. Τι είπε, ότι. Βασικά δεν θυμάμαι ακριβώς το τι είπε, απλώς κάπου το είχα δει. Είπε ότι ήταν offside. Νομίζω πως ναι. Ναι. Και ότι ήταν. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ναι, για τις φάσεις του Άρη είπε ότι είναι κίτρινη κάρτα και φυσικά δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Γιατί τι πέναλτι δεν υπάρχει, δεν ακούμπησε καν στο χέρι του Τζέκο στη φάση εκεί στα χασομέρια του πρώτου ημιχρόνου. Μπράβο του, εγώ επαναλαμβάνω, η θέση μου είναι σταθερή, δεν αλλάζει ακόμη και να μην συμφωνώ με αυτά που λέει. Πάνω δέκατη φορά θα το πω, δεν πειράζει. Ο Κλάντεμπεργκ δεν έχει ούτε τη θέση του να φοβάται άμα φύγει ή δεν φύγει, έτσι. Δεν τον ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Είναι άλλης κουλτούρας, άλλης λογικής και δεν οφείλει τίποτα σε κανέναν Άρη να πει υπέρ του ή σε κανένα ΠΑΟΚ ή σε κανένα Ολυμπιακό. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, άρα ό,τι και να πει και λάθος να είναι για μένα, εγώ το θεωρώ θέσφατο, έτσι. Γιατί και λάθος να κάνει θα το κάνει προς όλους, όπως και όταν ήταν διαιτητής. Θα κάνει λάθος και για τον Άρη και για τον ΠΑΟ και για τον Ολυμπιακό. Και δεν θα έχει καμιά υστεροβουλία το σχολείο του. Και ερμηνεύει τον κανονισμό. Όπως βλέπετε, οι δύο ή τρεις, τρεις είναι τώρα, ο κύριος Βαρούχας, ο Τσίκινης του Ολυμπιακού το Μέγα και ο Αμισθή, για την ίδια φάση λένε τρία διαφορετικά πράγματα. Γι' αυτό τα ματάκια σας, παιδιά. Τα ναι. Ματάκια σας. Ό,τι βλέπουν τα ματάκια σας, αυτό είναι. Μα δεν μπορεί. Μου τη δίνει. Όλοι επικαλούνται τον κανονισμό. Όλοι. Όλοι επικαλούνται. Ναι, γιατί δεν πάνε με το γράμμα του νόμου, πάνε με το πνεύμα του νόμου. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να επικαλούνται και οι τρεις στον κανονισμό και οι τρεις να λένε διαφορετική άποψη? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Όταν υπάρχουν περιπτώσεις σαν το offside του Ολυμπιακού, ας πούμε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με τα Γιάννενα, εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Όχι, δεν μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αν λέει η φάση, αν λέει ο κανονισμός, συγγνώμη, ότι πιάνει και το χέρι, η προέκταση, το βραχίον, α πώς το λένε, πιάνει, είναι offside. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, αφού δείχνει το χέρι. Ο βραχίωνας, πώς λέγεται αυτό το πράγμα, είναι μπροστά. Τι να κάνουμε, να το αλλάξουμε, αφού είναι μπροστά. Σε αυτό έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο. Αν το λέει αυτό ο κανονισμός, δεν ξέρω, γιατί μέχρι τώρα μας λέγανε το σώμα. Δεν ξέρω, λέει το κεφάλι. Εγώ να σας πω την αλήθεια, παιδιά, συγγνώμη, εγώ κεφάλι δεν βλέπω μπροστά. Χέρι το βλέπω. Εγώ δεν ξέρω πώς βλέπετε εσείς κεφάλι μπροστά. Το χέρι είναι μπροστά αρκετά. Το κεφάλι του πώς το βλέπετε μπροστά, δεν μπορώ να καταλάβω.
Για όμο τώρα, αναλόγως τι λέμε όμο. Σιγά σιγά θα βάλουμε, δεν ξέρω τι να μην πω τώρα. Και πετάχτηκε κανένα εσουρού εδώ και μας πλακώσει. Λοιπόν, επίλογο Στέλιο. Δεν έχω να πω για να κάνω επίλογο. Δεν έχω να πω κάτι. Δεν είχα ετοιμάσει, πες κανένα. Δεν είχα ετοιμάσει. Λογίδριο. Λοιπόν, τίποτα. Και εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Να ευχαριστήσω όλον τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Πιστεύω ότι ήμασταν καλή παρέα για 2 ώρες. Αύριο ξανά εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Να το να ετοιμάσω το τραγούδι των Γκάλτ. Συγγνώμη Παντελή, αλλά επειδή το ακούσαμε μισό, θα βάλω αυτό. Αύριο ή την επόμενη φορά θα ακούσουμε και το τραγούδι που θέλει από του Γκάλτ. Αύριο ξανά με Τάσο Τρέγια εδώ για την εκπομπή τη 5η Ράδιο Μαρμίτα. Πρώτο Θεό φυσικά. Εσεί δεν το κουνάτε ρούπι. Έρχεται Κώστας Παπαδομανολάκης, Αντώνης Κούλαλης, Αντώνης Κούλαλης, Κώστας Παπαδομανολάκης. Θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 2 η ώρα τουλάχιστον με τις δικές σας απόψεις, με τις δικές σας απόψεις φυσικά που πρέπει να υποθούν στον αέρα. Δεν το κουνάτε ρούπι. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα είναι εδώ οι 2 φίλοι μας. Από μένα και το Στέλιο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.